παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Χρόνια πολλά. Εντάξει, τα τυπικά, ας πούμε. Γεια σου, Τζόρνταν. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Άρε, Παοκάρα, το μεγαλείο σου τελειωμού δεν έχει. Ποιοι έπαθες? Μία παίζει για τους παοξίδες, την άλλη παίζει για τους αντίπαλους. Ποιοι είναι αντίπαλοι? Όλοι αυτοί που χαίρονται τώρα που έχασε η ομάδα. Ποιος έχασε? Ποιος έχασε? Ποιος έχασε? Ποιος έχασε? Α, ρωτήσουμε τους αντιπάλους ποιος έχασε. Αυτοί χάρηκαν. Αυτοί χάρηκαν. Δεν χάρηκαν. Τι χάρηκαν, ρε, τι είχε σημαίνει? Που έχασε ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχασε. Κατάφερε να χάσει αυτός ο ΠΑΟΚ, πρέπει να τρελαθούμε τελείως. Έχασε από ένα γεροκομείο εκεί κάτω στο Κερατσίνι. Τι είναι, όλοι είναι στη Δύση της Καρτελιάς. Όλοι αυτοί είναι. Ναι. Τι. Τελειώσαν. Τι είναι αυτοί. Ναι. Τι. Και το κυριότερο είναι οι υποστηρικτές τους ήταν βρεφοκομείο. Πιτσιρίκια ήταν, νηπιαγωγεία, τα είδες μέσα, γυναικόπαιδα. Τα μωρά στην αγκαλιά στις γυναίκες. Πάλι καλά. Γιατί όταν παίζει ο ΠΑΟΚ εδώ δεν πάει κανένας. Τουλάχιστον εκεί πάνε τα μωρά. Πάνε οι μαμάδες. Και όσον αφορά για τους γάβρους, ποιος είναι αντίπαλος, πάλι το δείξαν σήμερα με την επίθεση που κάνανε εκεί πέρα καμιά 20 νοματέοι μέσα. Κάνα δύο ώρες πριν στο κλειστό μέσα που μπήκανε μέσα. Δείξαν με αυτόν τον τρόπο ποιον υπολογίζουν λοιπόν σαν αντίπαλο. Κατάλαβες. Τώρα αυτοί οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί που βγαίνουν και λένε ότι. Ναι. Είναι ο Παναθηναϊκός. Θα μου πεις ο Παναθηναϊκός είναι σκοτωμένος. Εντάξει, αλλά ναι, σαν σύλλογο ναι, μιλάω εγώ τώρα. Τώρα για μπάσκετ θα μιλάμε. Γιατί για μπάσκετ δεν μιλάγαμε τώρα. Τι τώρα. Μπάσκετ, θα το καταργήσουμε τώρα. Και το μπάσκετ είναι κομμάτι. Δεν ασχολούμαι εγώ με το μπάσκετ. Ασχολείσαι. Ούτε εσείς ασχολείστε. Ασχολείσαι. Εδώ τσιφτετέλια βλέπω. Ασχολείσαι. Πώς δεν ασχολείσαι. Όλοι ασχολούνται. Όταν χάνει η ομάδα ασχολούνται όλοι. Κάτσε, ρε, φίλε, όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ δεν ασχολείται κανένα μετά για τον ΠΑΟΚ. Ελά, βρε, πια σπηριάρα τώρα. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ μπάσκετ έχει. Ας πούμε, η ΟΤΕ TV ελάχιστη θεματικότητα. Δηλαδή τώρα, δηλαδή τώρα αν κέρδαγε αυτό τη φλόγα, πώς τη λένε. Πώς το λέγανε, το φάρο. Τι θα λέγανε, έλα βρε τώρα, ποιον φάρο τώρα, βρε τη σπηριάρα τώρα. Βρε. Αυτό δεν μας λέγανε τώρα όλοι. Τι θα λέγανε. Δεν ξέρω, ρε, καλά, ρε, πλάκα κάνεις. Άτε, ρε, τώρα σε σκορδεύει ο κόσμος τώρα, ποιον φάρο. Υπάρχει παοξής τώρα που ασχολείται με τον μπάσκετ. Τους άκουγα, ρε. Πολύ πληγωμένοι, ρε φίλε. Ρε φίλε, τι πληγωμένοι είναι. Πώς τώρα πας στο τελικό, ρε φίλε. Του μπάσκετ, πας στο τελικό. Δεν πάει κανένας. Ο Πρέλεψης σας βρίζει. Off the record. Σας βρίζει. Εγώ τα λέω. Καλά, ρε, παοξής. Τώρα που έχασε η ομάδα, λέω ότι ήταν ακόμα ένας τελικός. Βέβαια. Και το διεκδικείς εκεί πέρα, παιχνίδι είναι. Ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα του. Το Παναθηναϊκό θα παίζατε. Βεβαίως. Καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Και πώς θα πηγαίνατε, ρε Σιτζόταν? Πώς θα πηγαίνα, 5-6.000, 7.000. 3.000, 2.000. Κάτω στην Αθήνα θα ήταν ο τελικός, πιστεύω. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα κόσμο δεν έχετε. Ποιος το είπε που δεν έχουμε? Εγώ το λέω. Δεν πάει ο κόσμος. 300.000 λαός είμαι στην Αθήνα. Μισό εκατομμύριο Μακεδόνες ζουν κάτω. Εγώ ξέρω, φύλαγα τα μάτια. Το σύνδεσμό σας εκεί κάτω. Ποιος? Τι ποιος? Γιατί τα μάτια. Εδώ πάνω οι άλλοι έχουν σύνδεσμο αόρατο. Αόρατο. Δεν ξέρει κανένα. Ο άλλος ήταν στον πέμπτο όροφο απέναντι από το τμήμα. Ναι. Φίλος μου ο πρόεδρος, να είναι καλά τα χαιρετίσματα. Σε πολύ. Βεβαίω. Ναι, φιλαράκι. Ναι, πάνω. Ναι. Βέβαια. Σωστό. Ωραίος να πούμε, μουσταγκαλής ξέρεις. Μουσταγκαλής. Φιλαράκι. Να χαρώ εδώ. Ξέρεις, γάτα. Πολύ καλό παιδί, μας ακούει κάθε μέρα. Ζει, ε. Βέβαια, ζει και βασιλεύει. Όχι, τα λέω ζει, οπαδικά εννοώ. Οπαδικά, εντάξει, λίγο αποσύρθηκε, ρε παιδί μου. Ναι, κάμια 70 πρέπει να. Όχι, λίγο πιο ψηλά πρέπει, λίγο πιο μικρός. 68. 2-3 χρόνια πρέπει να είναι λίγο πιο μικρός. Γειτονάς μου, ναι, ξέρεις, τον ξέρω. Πολύ ωραίος να πούμε, θα πάω να το δω αυτές τις μέρες πάλι. Να του δώσει τα χαιρετίσματα. Αρχηγός ήταν του συνδέσμου του Ολυμπιακού εδώ στη Θεσσαλονίκη χρόνια ολόκληρα και είναι φίλος μου. Είναι φίλος, εντάξει. Έτσι είναι οι οπαδοί και οι φίλοι, ας πούμε, κατάλαβες. Είναι μάχη. Είναι μάχη στην κερκίδα. Έξω λίγο καζούρα. Εντάξει. Και μετά. Ωραίος. Έτσι είναι, ρε τρεπίση μου, τι έκανε. Μ' αρέσει. Ναι. Πάντως τώρα το παλατάκι 30 άτομα και 50 άτομα και η τζάμπα. Εντάξει, τώρα άμα ήταν διπλή τελική θα ήταν sold out. Αυτά τα ξέρεις. Σε μια μισή ώρα γίνεται το sold out. Είστε πανηγυρτζίδες, το ξέρω εγώ. Όταν δεν πάμε, δεν πάμε. Όταν πάμε, πάμε, είμαστε πανηγύρι. Δεν είναι τώρα. Κάπου πρέπει να κατασταλάξουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άκουγα το match γιατί μπάσκετ δεν βλέπω και άκουγα ένα ραδιόφωνο που είναι φιλικά προσκύμενο στον Άρη. Ναι, πανηγύρι. Τρόμο, μην περάσει από όξο τον τελικό. Ναι. Και αχ και ου και πλησιάζανε και ναι, κάνανε και ράρανε. Τρόμο! Χαρά να δεις μετά. Ναι. Χαρά να δεις μετά. Ναι, ναι, χαρά. Κοίταξε, να δεις μετά. Εμένα ξέρεις τι με λείπησε, ρε φίλε. Τι σε λείπησε, ρε φίλε. Δηλαδή και ήταν στο πρόγραμμα είναι. Ναι. Ακόμα και από το φάρο. Έτσι, ναι. Ο ΠΑΟΚ τα κάνει αυτά. Τα μαζί μα. Στα Γιάννενα, στην Ξάνη θα χάσετε τώρα την Κυριακή. Μην το συζητάς. Κλάψα ο Πανόπουλος. Αλλά... Αυτή ξέρω εγώ, εμένα ξέρεις τώρα αυτό τον Πανόπουλο. Δεν τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση ποδοσφαιρικά. Ναι. Πολύ διπλωμάτης, πολύ τριπλωμάτης, ξέρεις, κολουτούμπας.
Λοιπόν, κλαίει κανένα δύο εβδομάδες για τη διαιτησία πιο νωρίς. Ναι. Όταν έρχεται το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ξέρει τι μας περιμένουν ναι. οι ΠΑΟΚΣΕΔΕΣ, ξέρουν τι μας περιμένει τώρα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, όταν πάει ο Ολυμπιακός, περνάει αέρα. Βάζει ναι. τα τρία γκολ και μετά διαμαρτύρεται. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, το εμένα με, πήρα... 973, με πείραξε. Ποιος είναι αυτός. 973, λέει κακά πράγματα για σένα. Τέλος πάντων. Θα το... Από τη γέφυρα πρέπει να είναι αυτός. Αυτός είναι ψιλοαδερφή. Ντροπή. Όχι, δεν είναι ντροπή καθόλου. Τον είχα σε δουλειά μαζί μου. Άμα είναι αυτός. Αυτός. Ναι. Ντροπή. Ντροπή. Ντροπή γι' αυτό να. Άσε τον ξέρουν όλοι να πούμε. Στη γέφυρα αυτός. Ναι. Σε όλο τον κόσμο τον ξέρουν. Πώς σου λες, Volkswagen. Βοβάκιν. Βοβάκιν είναι. Ναι. Βοβάκιν. Που όταν έναν άνθρωπο τον βοηθά, τον κάνει, α πούμε, και αυτό επειδή κάποια στιγμή σταματάει. Αγρόμονα. Ναι, και δεν τα πειράζει. Τι να τον κάνει. Με το νου του είναι και αυτό που πάω. Α, κατάλαβα. Είναι από αυτού που του ταΐζει ο ναι. Σαββίδης και τον βρίζουν μετά. Πού το ταΐζει. Έφαγε πια και μετά του έβριζε. Πού για πες μου να μάθω. Εκεί, στα πανηγύρια τη εκκλησία. Εσύ πού πήγε, στα πανηγύρια τη εκκλησία. Φυσικά γιατί. Πού είχε εκκλησία πανηγύρι. Έχει εκκλησία ο Σαββίδης, φίλε. Δικιά του. Δικιά του, στο πρόχωμα πάνω. Γιορτάζει του Αγίου Πνεύματος. Σοβαρά, έχει δικιά του εκκλησία. Ναι, εγώ πήγα να ψάνα κερί, περίμενα καμιά ώρα μπα και έρθει να του πω χρόνια πολλά και αυτά. Για να τον περίμενε κι εσύ. Αλλά γιατί όχι, κακό. Μισή χρόνια πολλά ήθελε. Από κοντά. Απαγορεύεται τέλος πάντων, να έχει εκκλησία. Μπορεί να βοηθάει ναι. ο άνθρωπο κάποιο. Αυτό που την έχτισε, εν πάση περιπτώσει. Α, άλλο. Λοιπόν, ευεργέτη, ναι. Ευεργέτη. Την έχτισε ο άνθρωπο. Δικιά του δεν μπορεί να είναι. Εν πάση περιπτώσει. Μόνο στο χτύπα σα δεν του βρήκα εγώ. Δεν με ενδιαφέρει να πούμε. Εγώ άναψα το κερί και έφυγα. Σε ποιο χωριό. Δεν ξέρω από τη Θεσσαλονίκη, φίλε. Στο πρόχωμα. Εκεί, ναι. Τον Ιούνιο. Του πήρε και αυτό που σε βρίζει μαζί. Αφού τον είχα σε δουλειά μαζί μου. Πουλάγατε μαζί, είπαστε. Ναι. Και τελικά. Μαζί μου, πάντα και παρέα και χρόνια. Δε. Και πώς τα χάρη θα σπάσετε και αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι προσωπικό ρε φίλε. Τώρα. Όταν φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα ναι. και ξεφτιλίζει αυτό το. Τι να. Τέλειος. Ναι. Άμα είναι αυτό, είναι μοντέλο. Να πα πάνε εκεί στο χωριό, να το ρωτήσω. Μοντέλο είναι. Τι είναι. Και εσύ μοντέλο πήρε τη δουλειά. Είναι κρίμα ρε φίλε. Κρίμα, κρίμα για αυτού. Κρίμα. Τέλος πάντων. Τέλειος, εντάξει. Δηλαδή, άμα νομίζετε τώρα, εμένα μέσα λέγε στο κινητό ναι. μηνύματα απειλητικά. Απειλητικά. Τα έχω γραμμένα ναι. εδώ. Τη γέφυρα είναι. Θα το φτιάξω. Ναι. Θα το συνεχίσει. Θα το φτιάξω. Θα κλαίει μετά. Πάλι. Και κάποιον άλλο ραδιοφωνικό παραγωγό τον πήρε και τον έβριζε, μου τα έλεγε να πούμε και μετά έκλαιγε. Ναι. Άστο να. Θα κλαίει σαν τη χείρα μετά. Πώ κλαίνει οι χείρε μετά. Τέλος πάντων, άμα το συνεχίζει θα δει το όνειρο μετά. Μη στεναχωριέται. Τα παοξίδες μεταξύ σας. Και ντολμές είναι. Όπου πηγαίναμε έβριζε το Σαββίδι. Σου λέω εγώ τώρα. Το Σαββίδι, ο Ρωσοπόντιος, ο αυτά. Ο, γι' αυτό τον έδιωξα. Γι' αυτό τον έδιωξα γιατί ο κόσμος. Α σου πω κάτι, ρε φίλε. Παοξίδες, δυο. Όχι, ρε φίλε. Πήγανε. Με δημιουργεί πρόβλημα, ρε φίλε. Θα τον δέρνανε, ρε φίλε. Κάτσε καλά. Πώς δεν με νοιάζει, θα μπορούσε περιπέτειο. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Θα τον δέρνανε επειδή έβριζε το Σαββίδι. Υποξίδες. Γιατί. Υπάρχουν παοξίδες που αγαπά τον Πάο, ρε φίλε, όπως τον αγαπά. Ποιο είναι το κάθε μοντέλο που θα βρει τον καθένα. Ο καθένα έχει την αξιοπρέπειά του. Δεν τον γουστάρει, μην πα να πούμε και μην ασχολείσαι με τον άνθρωπο. Πώς θα για το βρει, γιατί τι σε κάνει. Ναι. Πας τρως τα κατσίκια και τις κότες εκεί πέρα και μετά μόλις φύγεις το βρίζει. Αυτό εδώ. Κατσίκια κότες. Ναι, έφαγε εκεί στο πανηγύρι, έτρωγε και μετά τον βρίζει. Ο Σαββίδης θα πληρώνει. Ποιος θα πληρώνει. Το πανηγύρι. Αφού είναι δικό του. Το πανηγύρι δικό του είναι. Ρε, η γιορτή εκείνη εκεί, όλη η προσφορά είναι δικιά του. Τι να κάνουμε. Και εγώ πρώτη φορά πήγα, δεν ήξερα. Ναι. Αυτός με πήγε. Πάμε να φάμε να πιούμε, λέει. Εγώ φυσικά ούτε φάγα ούτε πια. Να ψάμε ένα κερί, χαιρετίζαν πέντε ανθρώπους, φύγαμε. Απλά πρόχωμα. Τέλος πάντων, μια που ήρθε το μήνυμα τώρα για αυτό το πράγμα. Το... Ο απόλυτος ξεφτύλας. Εντάξει, ναι. θα τα βρείτε τώρα μεταξύ σας. Τι να βρούμε αυτό. Θα βρείτε μια άκρη. Τι να βρω τώρα, βρε με τώρα, άσε να μην χαλάσω το θέμα οικονομικό, τώρα. Είναι θέμα δεν είναι τίποτα κανέναν, είναι πληρωμένο. Επειδή έβριζε το Σαββίδι τον έδιωσε. Όχι, ρε, είχαμε κι άλλα. Ρε, μέσα στην ψυχή, αφού στο τέλος μετανιώνει. Έχει προβλήματα το παιδί. Στο τέλος μετανιώνει, δεν ξέρω τι παθαίνω, τον παθαίνω, συγγνώμη, αυτά με 7 φορές. Δεν γίνεται αυτό. Εμείς πήραμε να το βοηθήσουμε. Δεν, πήρα, δηλαδή, ναι, δεν πήραμε τώρα να πάρουμε ζημιά εμείς. Ναι. Πώς θα γίνει. Στο κερατσίνι μείναμε τώρα. Ναι, να είναι καλά λοιπόν αυτό ο Πάοκ που δίνει χαρά και στους άλλους. Ναι. Πάντως δηλαδή, να πω εγώ δύο κουβέντες. Εμένα με στεναχώρησε. Το μπάσκετ εγώ δεν ασχολούμαι. Αλλά... Άκου, δεν στεναχώρησε. Μπορώ να ακούω, ξέρεις, στεναχώρησε. Δεν μπορώ να ακούω, συγγνώμη, Παοξίδες. Να κάνω κριτική την ομάδα του μπάσκετ. Όχι, όχι. Εγώ άλλο θέλω. Μην βγει κανένα σε κάτι. Εγώ θέλω να. Άκουγα τον άλλον, έλεγε. Όχι, όχι. Στη θέση 1 λέει αυτό. Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Βρε 30 άτομα στο γήπεδο πάτε, βρά. Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ναι, ναι. Όλη η ουσία είναι εκεί στη λεπτομέρεια. Να μάθω τη λεπτομέρεια. Λοιπόν, θα τη μάθω. Σε ένα φάουλ που έδωσε λοιπόν στον παίκτη του Κερατσινίου. Σα αδίκησαν. Βεβαίω. Να τα. Άκου να δει. Τι να τα, ρε. Κάτσε δε στα. Τι να τα. Που λέτε αδικημένο. Άκου να δει. Είναι δευτερόλεπτα 37, δευτερόλεπτα 36, αν δεν κάνω λάθο. Πριν το τέλο. Και. Λοιπόν, τον δίνει τρεις βολές που δεν υπάρχει. Καταρχήν είναι βήματα πριν γίνει αυτό. Ναι. Το οποίο έγινε, αλλά δεν ήταν ποτέ. Δεν ήταν. Λοιπόν, φυσικά δεν ήταν φάουλ. Και φεύγει ο. Πε το Κερατσίνι, τρεις πόντου βαθμού, τέσσερι δεν θυμάμαι. Σα αδίκησαν. Μάλιστα. Πρόσεξε να δει. Εντάξει.
Για πάρτι του Παναθηναϊκού, γιατί στο τελικό πάει ο Παναθηναϊκός. Άλλο να έχει τη φλόγα Κερατσινού, όπως είναι το φάρο Κερατσινού. Αυτό ήταν. Και άλλο να έχει τον Πάκο. Αυτό ήταν. Ο Πάκο θα του διέλυε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα το ίδιο θα είναι δηλαδή. Όχι, ρε, θα του έκανε κόσμο. Για πε μου, το ίδιο είναι. Άκουλε. Άλλο ένα τίτλο στον Παναθηναϊκό. Ναι. Αυτά έφτιαχνε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τώρα δεν ρίχνω μορφή για τον Παναθηναϊκό. Καλά, αυτοί οι άλλοι υπηρέτε του. Φίλοι με τον Παναθηναϊκό. Ψάξε να δει. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή. Α, το υπηρέτε. Ψάξε να δει αν ήταν φάουλ. Φίλοι. Πρώτα απ' όλα, μόλις χάνει την μπάλα ο άλλος, ο παίκτης του Κερατσινού, δεν θυμάμαι και το όνομά του, τότε προσποιείται ότι Ντεμέκ θα έστελνε τρίποντο για να πάρει τρεις βολές. Η διαιτησία στο μπάσκετ είναι μεγάλη απάτη. Ναι, ναι. Και έχω μιλήσει εγώ με διαιτητές μπασκετικούς πολλές φορές. Φταίει ο Πάοκ που δεν μια το καθάρισε από την αρχή τώρα. Δεν μια είναι. Μέρα έπινα καφέ με ένα διαιτητή ποδοσφαίρου Αλφα Εθνικής. Θέλω ονόματα, μην στεναχωρηθείς. Και με ένα διαιτητή μπάσκετ. Και μου λέει, ρε φίλε, εμείς στο μπάσκετ λέει. Είμαστε, λέει, πολύ απατεώνες διαιτητές. Μου λέει ο διαιτητής του μπάσκετ. Λέω γιατί. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Λέει. Το, αυτό το ερμηνεύουμε όπως θέλουμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Αν δεν έχεις πολύ καλή ομάδα. Ναι, μούτρα. Ναι, δηλαδή, λέει ο ίδιος ο διαιτητής. Εγώ κατακρίνω την ομάδα γιατί δεν καθάρισε το μάτς πιο νωρίς. Εσύ δεν έχεις δικαίωμα να κατακρίνεις την ομάδα γιατί, γιατί δεν την είδες ούτε ένα παιχνίδι. Όχι, σήμερα το είδα το παιχνίδι. Που στην τηλεόραση. Ναι. Άσταρε. Πού να πάω στο Κερατσίνι. Όχι, στο Κερατσίνι, να πάω στο Παλατάκι. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα τι να πάω στο Παλατάκι τώρα. Το Παλατάκι όταν πηγαίνει είναι εκεί σαν να είναι σκημόιο. Ένα εδώ και ένα εκείνο. Ναι. Φαίνεται εκεί πέρα ένα νερά, κύριε. Εντάξει, μην μιλά τώρα για τον κόσμο του Πάου. Για τον Πάου τώρα, μα θέλει, το γεμίζει στο δευτερόλεπτο. Ο Πρέλεβιτς, ξέρω φίλο μου, ναι, ο οποίος να πούμε μιλάει με τρόπο απαξιωτικό για τους φιλάδους του Πάου, οι οποίοι τον έχουν καταλήψει. Είναι γεγονός. Δεν θέλω τον Πρέλεβιτς να το βάλω σε μπελάδες. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω. Είναι τι να το βάλει, είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Δεν το συζητάμε. Άρα, μην μιλάτε για το κερατσίνι. Άλλο λέω εγώ ότι αν θέλει ο Πάου. Κάντε και κριτική τώρα, κατάλαβες. Καλά, δεν πρέπει. Πανηγυρτζίδες. Δεν πρέπει. Έλα ρε. Τα παιδιά. Καλά κάναν και χάσανε. Όχι, καλά κάναν. Καλά θα κάνανε να κερδάγανε. Σωά πάμε. Κακώ χάσανε. Κοίταξε, μα στερήσανε τη διεκδίκηση του τίτλου. Τον τελικό μα στερήσανε. Σωά πάρε. Σας στερίζανε... Δεν μπορεί τώρα να έχει τέτοιο. Σας στερίζανε μερικά καπέλα. Δεν μπορεί να έχει τέτοιο. Σας στερίζανε. Ακούω εμένα τι λέω. Βασιλιάδη. Σας στερίζανε. Κυρίτη, καλά το χρησιμοποιώ. Καμία καπέλα, μερικά καπέλα σας Τέλος. Λέγε τα μηνύματα. Δεν μπορεί να έχει τώρα τέτοια ονόματα. Βγαίνει τώρα ο Παοξής τώρα στον Καμόρα. Έλειπε ο ένα, λέει. Σόπαρε μεγάλο. Όχι, εγώ δεν παίρνω τέτοια ανάγκη. Έλειπε ο ένα, έλειπε ο έξι, πέντε, τέσσερα. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ τώρα όποιο και να λείπει, πάω κι εσύ. Μπαίνεις μέσα και τελειώνεις την κατάσταση. Σιγά, σιγά, ναι. Τώρα ήρθε τώρα μια ομάδα από την Β' Εθνική, πώς τη λένε, και αυτή βγήκε πριν μερικά χρόνια, κανείς δεν την ήξερε. Έπαιζε τοπικά. Οι άλλοι έχουν το μπάσκετ από κούμπι, ο 3 έως το 5. Οι Αριανοί. Άσε που κι αυτούς δεν θέλω να μιλήσω, αλλά μια και μιλάμε για μπάσκετ. Συνέχισε ρε τώρα. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις αυτή. Τα θέματα τώρα. Τίποτα ευχάριστο να πούμε, γιατί τι ευχάριστο. Μας πήρε η καρδιά από κάτω τώρα με αυτό το μπάσκετ τώρα. Τι να σε κάνω με αυτό το κερατσίνι. Καταρχήν να στείλω χαιρετίσματα εκεί στην Καβάλα που ήμουν προχθές. Άντε ρε, με τα χαιρετίσματα. Καβάλα, Καρβάλι, Γραβούνα, Χρυσούπολη, τα παιδιά. Επίσης, ναι, βεβαίως. Επίσης, δύο-τρεις μέρες έκανα μια περιοδία Γρηγοράδα και κάνα δύο μέρες από την άλλη μεριά. Πήγα Λάρισα, έμαθα και εσύ πήγες Λάρισα. Ναι. Πήγα Λάρισα να πούμε εκεί στο φίλο μου τον Μανάβη Γρηγοράδη. Πήγα στην πλατεία και έβαγα σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Μέσα. Μέσα στη Λάρισα. Ναι. Ένα εκπληκτικό φαγητό. Πολύ καλό φαγητό και από ό,τι παρατήρησα και έκανα και μια βόλτα εκεί. Οι Λαρισαίοι έχουν τρομερή αγορά. Σε ρούχο, παπούτσια κτλ. Και οι Λαρισαίες και οι Λαρισαίοι, κομψότατοι κτλ. Τέτοιο πράγμα δεν έχουν. Είναι ντόπιοι, ρε, που στηρίζουν. Δεν ξέρω ντόπιοι, μόπιοι τι είναι. Έπαθα την πλάκα μου να πούμε. Και από φαΐ, είναι ωραία, τρομερό είναι πολύ φαγητό. Πολύ ωραία, είναι, πολύ ωραία. Τρομερό φαγητό, τρομερό σέρβις. Τσιπουράκια αυτά. Δεν πίνω εγώ. Για φαΐ σου λέω. Δεν ήπια, δεν ήπια. Δεν. Ναι. Κάτι μπύρες αλκοολούχες μη. Πώς τις λένε αυτές, μη αλκοολούχες. Ναι. Για λέγε άλλο τι γίνεται, σε έχω χάσει τις τελευταίες μέρες. Ξεκουράστηκες, εντάξει. Ε, εντάξει, εντάξει αυτές οι μέρες να πούμε είναι. Αυτές οι μέρες είναι. Αυτές οι μέρες είναι για να παχαίνεις. Για να πονάει η μέση σου, να ρεύεσαι με βαρύ σωμάκι. Για να ψηρίζεσαι. Να μην γυμνάζεσαι, να μην δουλεύεις, να μην παράγεις. Αυτό είναι αυτές οι μέρες. Να μην παράγεις και να πληρώνεις. Ναι, και να πληρώνεις. Είναι φύρα αυτές οι μέρες. Αυτές οι μέρες είναι να πούμε. Είναι να φεύγουν και να μην έρχονται. Για τα σούπερ μάρκετ, είναι για τα κρεμπολία, είναι για τα κούκου μούκου, πώς λένε τα σούπερ μάρκετ αυτά. Είναι στα μεγάλα τα παιχνίδια, για τα παιδιά. Ναι. Όλη η άλλη αγορά νεκρή. Για 3-4 σχέδια μαγαζιού. Τίποτα άλλο. Φαΐ, καφές. Και κρέατα. Κρέατα φαΐ και παιχνίδια για τα παιδιά. Τώρα τα άλλα ψηλά δούρα. Ίσα ίσα. Αυτό. Άλλο, τι έγινε η πόλη, τι μαθαίνεις, για πες μου τα νέα. Τις άλλες πόλη... ομάδες πώς τις βλέπεις. Ε, υπάρχουν δυσκολίες. Τώρα η ομάδα σου, δεν ξέρω, στο ποδόσφαιρο θα πάρει λέει, το σύντελ, λέει, ετοιμάζει, κρέσεις, λέει, διαβάζει. Πιστεύεις ότι θα πάρει τέτοιες. Το πετάνε αυτό και όποιος φάει τώρα. Τι να πάρει τώρα, κρέσεις θα πάρει. Σόκο λέει, θέλουν εξτρέμ.
Ποιο να. Την παίζουν χωρίς εξτρέμ, θέλουν να πάρουν εξτρέμ. Λοιπόν, άκου να δεις. Ό,τι θες. Εγώ θεωρώ αστεία αυτά. Θα πάρουν τον Τζινότα που τον προτείνανε εδώ και δεν τον πήρανε. Εγώ θεωρώ. Τον Χατζησαΐα θέλουν να πάρουν τον οποίο τον προτείνανε και αυτόν και δεν τον πήρανε. Πού πονάει ο Πάοκ, στα στόπερ. Πού πονάει. Στα στόπερ πονάει και στα. Πονάει. Δεκάρι και στόπερ, φαίνεται. Στους καρπούς και στα δάχτυλα πονάει. Κοίταξε, ναι. Στην τσέπη δεν πονάει. Όχι, άλλο λέω. Λοιπόν, μεταγραφή, άσε τώρα καρπούς και αυτά. Λοιπόν, εδώ πετάει τώρα ένα να πούμε. Θα πάρει το Σίντερφελ. Πώς θα τον πάρει, φίλε. Μετά το κάνανε. Προτείναν το Σίντερφελ. Άλλο να τον προτείνεις, ναι. Άλλο να τον πάρεις. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Καλός ο Σίντερφελ φτάνει τώρα. Πόσο πήγε, 40, 38. 30 χρόνια είναι. Ναι. Πόσο? Είναι 5 χρόνια πιο μικρός από τον Μπερμπάντοφ. Πόσο είναι? 30. Ο Σίντερφελ. Ο Σίντερφελ. 30 ήταν στον Πάουκ. Πάλι 30 είναι. Πόσο? 30 χρόνια. 30 ακριβώς. Ναι. Για επίπεδο που θέλουμε για τον Πάουκ δεν υπάρχει Σίντερφελ. Είπαμε. Εδώ τον είχαμε και λέγαμε. Θυμάσαι τι λέγαμε. Βέβαια. Στο χαμηλό παιχνίδι, καλώς. Μπέκενμπάουερ, θέλετε, ποιον θέλετε. Λοιπόν, ναι, πάμε παρακάτω. Ναι, ποιον πάμε. Άλλον είπαμε, τον Κρέσιτς. Δεν υπάρχει λοιπόν. Δεν υπάρχει. Μην τυχόν κάνουν κανένα λάθος. Πλάκα, πλάκα, πλάκα. Ναι, 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 ναι. Και φέρουν πάλι τα ίδια. Θα είναι για απόλυτη ξεφτύλα. Θα γελάνε όλοι μαζί μας. Θα τσισαίω, τον θέλεις εδώ, το πάω ξάκι. Εγώ θέλω στόπερ. Από ό,τι βλέπω και τα πιτσιρίκια και τα δανεικά που είναι δεξιά-αριστερά. Ναι, για πες, για πες. Έκανα μια ανασκόπηση και εγώ την παρακολουθώ και την πολιτική. Έκανε ανασκόπηση. Λοιπόν, πάρ τον Μπούγουρα, ρε φίλε, τη βέρε. Θα πάρει πλάκα. Χαμηλά καλός είναι. Χαμηλά καλός και ψηλά ακόμα καλός. Θα πάρει και παιχνίδια. Εντάξει. Είναι και δίπλα εδώ πέρα να πούμε. Είναι και παιδικό μας παιδί. Παιδικό μας παιδί. Και πιτσιρίκι είναι. Εντάξει. Γιατί δεν κατάλαβα. Εντάξει, τι. Και πάρουμε ένα αμφιβόλο αξία να δούμε αν πιάσει. Πάρ τον αυτό. Με τον Μούγκορα θα χτυπήσετε του χρόνου. Με τον Μούγκορα τον πάρει να πάρει και παιχνίδια στα πόδια. Με τον χρόνο τον Ολυμπιακό με τον Μούγκορα θα του. Του χρόνου έχουμε μέχρι του χρόνου ποιο και ποιο πεθαίνει. Του χρόνου έχουμε. Το καλοκαίρι έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε εκλογέ στην ΕΠΟ τον Οκτώβριο. Έχουμε. Από τον Ιούνιο και μετά θα γίνει τη κακομοίρα. Περιμένω που είναι. Ο Πούγουρας λοιπόν, Πούγουρας, 11 συμμετοχές και από τους καλύτερους παίκτες της Βέρειας. Λοιπόν, τώρα. Άσο, ημίχρονο διπλό τελικό. Ο Πούγουρας. Όχι ο Πούγουρας, για τη Βέρεια μιλάω. Δεν μιλάω για το παιδί. Δεν νοιάζει καν η Βέρεια. Μια χαρά είναι. Εντάξει. Ο Πούγουρας η Βέρεια, σα το είναι μια χαρά. Καλά, καλά, ανάλογα και ποιου έχει τα μπάκια. Καλά, ναι, εντάξει. Λοιπόν, ποιο τώρα για μπροστά. Μπροστά τι θα πάρουμε. Εντάξει. Εγώ. Να πάρουμε αυτό στην Κύπρο το παιδάκι. Το κουλούρι. Όχι, εγώ λέω να τον αφήσω ακόμα. Αν και από την συνανόρθωση είναι από του καλύτερου. Τελείωσε, τον πάρουμε πίσω. 9 γκολ έβαλε. Έξι σε ένα μάτσο, θυμάσαι. Στο Κυπριακό πρωτάθλημα, βέβαια. Κουλούρι είναι. Έξι σε ένα μάτσο έβαλε. Το ξέρω προσωπικά τον παιδί. Τη Σκίδρα είναι. Σε ποιον τα βάλε τα 6 γκολ. Σε ένα παιχνίδι κυπέλου δεν έχει σημασία. Σε όποιον και να τα βάλε, 6 γκολ ρε φίλε δεν είναι λίγο πράγμα. Ναι. Το πάρω σε σεντερφόρ. Έβαλε και 3 στο πρωτάθλημα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Περέιρα. Ο Περέιρα. Μια χαρά είναι ο Περέιρα. Πολύ καλό. Τι είναι καλό, αφού τον διώξατε. Το διώξανε, θεωρώ. Όχι, είναι καλό δηλαδή. Κοίταξε. Έφυγε κακό και γίνε καλό εκεί. Τι. Καλά, να μάθω εγώ τι. Πώς λέγεται, σοφρονίζεται ο άλλο. Σοφρονίζεται. Ναι, όταν είσαι λίγο ατίθασο και σε βάζει. Ήταν ατίθασο ο Περέιρα. Ναι, τιμωρία, σοφρονίζεσαι. Ξέρει γιατί το διώξατε Περέιρα. Εγώ νομίζω επειδή έκανε 2-3 αυτά εκεί πέρα. Εγώ λέω ότι ήταν έξω από τον κόλπο για τον Άγγελο. Δεν ξέρω. Εγώ άσε να ξέρω κάτι άλλο. Εντάξει, ξέρω. Εγώ λέω ότι ήταν έξω από τον κόλπο. Εγώ ξέρω. Και ο Τζιόλης ήταν έξω από τον κόλπο, να ξέρεις. Και γι' αυτό του βγάζω αυτό το καπέλο. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, και ο Τζιόλης ήταν έξω από τον κόλπο. Αυτό τώρα είναι. Για τους άλλους δεν λέω είναι μέσα, είναι έξω. Αυτό εγώ είναι σου λέω ο Περέιρα ήταν έξω από τον κόλπο. Ο Περέιρα είναι. Ναι, ναι, ναι. Πεκταρά τώρα, μην λέμε ότι να είναι. Σα τρυπήσανε με βελόνε μεγάλε. Μένα θα μου πει. Ναι. Μένα θα μου πει, ρε φωνάζουμε που από πέρσι φωνάζουμε. Να μου πούνε πώ χάθηκε το πρωτάθλημα. Εγώ θέλω να μου πούνε, να βγουν όλοι οι υπεύθυνοι. Αυτοί είναι υπεύθυνοι όλοι. Ποιο σκότωσε το Κέννεντι, να πούμε. Ναι, ναι. Για το, για τις βελόνες. Σκοτώσαν τον Πάοκ πέρσι. Και ο κόσμο φώναζε και έκραζε άλλον. Κατάλαβε. Την πλήρωνα μια αθώη. Εν πάση περιπτώσει. Παρακάτω. Και οι ένοχοι ζουν και βασιλεύουν. Άλλο ποιο να πάρουμε. Ο Τζίμιρο ότι καλό είναι. Να φάμε τον Κάσι τώρα που δεν υπογράφει να πούμε. Θα βάλουμε τον Τζίμιρο. Δύο παιδιά έχει εδώ ο Λαγκαδάς, ο Βασαΐτης και ο Παναγιωτούδης. Ποιος Παναγιωτούδης? Ο Πιτσίρικος, ο δικός μας. Ο οποίος πήγε στα 24 λάθη στο Λαγκαδά. Σαν Πελαγκάδα. Και θα το γυρίσει πίσω στον Πάο. Δεν ξέρω, λέω, τον παρακολουθούν, ρε παιδί μου. Εντάξει. Εκεί στα Λαγκαδίκια έχει έναν καλό. Στα χαφ. Πάρτον και αυτόν. Όχι, αυτά είναι δικά μας παιδιά, ρε φίλε. Δανεικά είναι εκεί. Στον Ορφέα σου ρωτεί, δεν έχει κανένα δυο στα χαφ καλούς. Δεν παίζει, τι μικρέ κατηγορίε δεν έχει. Α, δεν η πιο μικρή κατηγορία είναι ο Πανελευσυνιακός, α πούμε, εκεί πέρα. Και ποιο να έχουμε. Μια χαρά είναι. 25 κόρνερ το παιχνίδι έχει. Μια χαρά είναι. Κάτι σκόρ, εκεί έχουμε τον το Τζολακίδη. Ακούς, ναι, ναι, μια μπακ, ναι, ναι. Μια χαφ, μια εξτρέμ. Ο Τζολακίδης, ακούς. Ποιος που παίζει? Πανελευσυνιακό. Μπακ, χαφ, εξτρέμ, στόπερ, ναι, παντού το βάζουν. Τερματοφύλακας μου. Τι να πεις ρε, έχεις αποφάσφαιρο ρε αυτά ρε μαλάκι. Λοιπόν, στην Κύπρο είναι ακόμα ένας στην παραλίμνη ο τέτοιος, ο Παπαδόπουλος, ο Βασιλάκης. Ποιος και ο Κεφάλας, ο Σαβουνοκέφαλος, εκεί στο Κρέντι που έρχεται, ο μπαμπάς του. Εκεί είναι. Εκεί έρχεται. Είναι πολύ καλός είναι. Ας Πόντιος Κεφάλας. Παπαδόπουλος ρε φίλε. Τι θα είναι. Ο Σαβουνοκέφαλος, τετραγωνοκέφαλος. Ναι. Θα του τα πω αυτά να ξέρεις. Γιατί κακό είναι, γιατί οι μισθοί μας. Μηταράδες, αυταράδες.
φαλακρή αυτή, τι είμαστε εμείς, μοντέλα είμαστε. Εντάξει, είναι, τα παιδιά είναι εντάξει, σε καλό θα πάρουμε πίσω, Ετόπουλα. Θα τα πάρουμε πίσω, όποιο χωράει. Θα πάρουμε το Γαύρο με αυτούς. Ναι. Γιατί ο Γαύρος τι. Όχι, ρε, τι. Παίζει μπάλα ο Γαύρος. Αρέσει ο Γαύρος. Πάρουμε το Βασιλάκι. Πού είναι ο παικταράς ο Ντουρμάς, για πες μας. Άστο το Ντουρμάς. Πάρουμε πίσω το. Πού είναι ο Γιαννιώτας πριν που βγει ο καλύτερος παίκτης. Τώρα ήρθες να μου πεις. Άστο, δεν έχεις και το Γιαννιώτα. Μάλιστα, κατάλαβες. Εντάξει, εσύ, εγώ ακούω. Γιατί δεν βλέπω και κάτι από τον Γαύρο. Όπως βαδίζει ο Γαύρος, θα βαδίζει και η ΠΑΕΣ. Αλλά τώρα κάτι κρέσιτς και κάτι τώρα. Θα γελάει ο κόσμος. Όχι, δεν το θέλω. Ούτε κάτι το συζητάω. Θεωρώ ότι είναι αστεία αυτά. Τέλειωσε. Ναι. Και εγώ δεν τον θέλω. Εντάξει. Τι τώρα, θα πάμε έτσι τώρα. Είναι, μετά πάμε σε άλλη. Μετά αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε τώρα για αυτούς που. Να χτυπήσω τον χρόνο τον Μπούκουρα. Δηλαδή τώρα πρόσεξε να δει. Θα αρχίζω να αμφιβάλλω για τον Άρνεσεν τώρα. Τώρα θα αρχίσει να αμφιβάλλει για τον βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λίγο μαργής. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Λίγο μαργής. Όχι, φίλε. Ναι. Ναι. Εάν κάνει τέτοιες κινήσεις, θα λίγο μπροστά σιγά-σιγά. Πόντιος δεν είσαι. Θα αργήσεις να πάρεις λίγο. Αλλά κοίταξε, μια καλύτερη μεταγραφή, ρε φίλε, είναι η ΕΠΟ. Ναι. Τελείωσε. Δεν πάει να κάνεις ομαδάρα. Οι άλλοι δεν χάνουν. Δεν το βλέπεις. Δεν χάνουν με τίποτα οι άλλοι. Ό,τι και ομάδα να κάνεις, οι άλλοι δεν χάνουν. Λοιπόν, εσύ κάπου θα σκαλώσεις. Οι δύο, λέει ένας φίλος μου στο Λαγκαδά, δεν έχουν καμία τύχη. Διότι τους είδε πέντε φορές ο Μπορμπόκης και απογοητεύτηκε. Μπορεί. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Μπορμπόκης, ας πούμε, ποιος όμως ο Μπορμπόκης, ο Στέφανος ή ο Βασίλης, τέλος πάντων, μάλλον ο Στέφανος. Δηλαδή, από τα μάτια του Μπορμπόκη θα κριθεί αν είναι καλή αυτή ή όχι. Κοίταξε να δεις. Θα σε να ρωτάω, ρε, δεν ξέρω, ρε, βοηθήστε εγώ, με. Ρε. Λέω τα δηλαδή, τον Τζιμιρότα, πώς το λένε, τον Τζαμίτρα, πώς το λένε αυτό, το Σιαμίτρα, τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, Τζιντότα, πώς το λένε. Ναι. Ποιος τον απέριψε στον ΠΑΟΚ. Και τον Χατζη Ισαΐα, ποιος τον απέριψε στον ΠΑΟΚ, να ξέρω, όνομα και επίθετο. Και μετά τους πάρετε, θα τους πληρώσετε. Εσείς. Αυτούς θα πάρουνε. Ξέρω, είναι υποψήφιοι κι αυτοί. Θα δούμε. Είναι που λέει υποψήφιο. Εντάξει. Ναι. Τι να κάνουμε. Ναι. Και εσύ μας έλεγες να πούμε ο Λούκας είναι απατεώνας, δεν πατάει περιοχή. Ο Βιερίνια έχει ένα γκολ μέχρι εκεί κάτω. Και αυτοί οι δύο τώρα διαπρέπουν. Εγώ δεν παίρνω προμήθεια, δεν είμαι μάνατζερ. Εντάξει. Η λάθος εκτίμηση όμως είναι. Και αυτοί οι δύο διαπρέπουν στην Ευρώπη τώρα με εκατομμύρια. Με εκατομμύρια. Παίζουν μπαλάρα και οι δύο σε ομάδες, ας πούμε, μεγάλες, ας πούμε, στην Ευρώπη και παίρνουν εκατομμύρια και διαπρέπουν, ρε φίλε. Όσον αφορά για τον άλλον, πώς το λένε, που πήγε στην τέτοια, στη Βιγιαρεάλ, θυμάσαι, το Ράτσι. Ναι. Το Ράτσι. Αυτόν κακός θεωρώ τον. Εντάξει, τώρα. Αποχή δήλωσα, λέει, οι 13 οπαδοί του ΠΑΟΚ που πήγαιναν, λέει, στο Παλατάκι. Αποχή. Εντάξει, δεν είναι χιούμορ τώρα. Α, συγγνώμη. Ναι. Σήμερα ραπτό είναι η τυχερή σου μέρα, λέει. Θα βγουν οι Αριανοί να πανηγυρίσουν και θα ακουστούν στον αέρα, λέει, μετά από 5 χρόνια. Και αυτό είναι. 1000 χρόνια έποντιον Ηρακλή. Γεια σου, ρε φίλε, 2-14. Ό,τι είπαμε, τα είπαμε, φίλε μου μεγάλη. Ναι. Άρχισε να έρθει σήμερα. Το σπασιάλη λίγο, το τράβηξε να πούμε. Άργησα να έρθω, άργησα να έρθω. Γιατί άργησε, κοιμήθηκε. Είδα, ρε φίλε, κοιμήθηκα, ναι. Κοιμήθηκα και είδα στον ύπνο μου. Μεσημεριάτικο όριο. Το απόγευμα ξαναπέμπει. Κουρασμένο τώρα να πούμε. Ναι, ναι. Ναι. Για πε μου. Εντάξει, εγώ τώρα πάω ξύσει με τον Γουστάρο, τον αγαπάω να πούμε. Είδε τον Ηρακλή στον ύπνο σου. Ναι. Τι λένε, φίλε. Δηλαδή πάω ξύσει πράγμα, κοιμάσαι μεσημέρι όμω. Ξέρεις τι ωραίες που είναι ο μεσημεριανός ύπνος. Πόσο μου λείπει. Γιατί για πες μου τελικά. Τι. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω, δεν με κάθεται κάτι καλά στην ιστορία. Τι είδες στον ύπνο σου. Ναι, αυτό σε λέω. Και επειδή το ζυγίζω, έχει κάνει δύο μέρες αυτό το πράγμα να πούμε, το είδα φαίνεται και στον ύπνο να πούμε. Με επηρεάζει, δεν ξέρω να πούμε. Τι είδε, ονειροκρίτη έχεις μαζί σου. Ναι, για πες μου, τι είδες. Δεν με κάθεται κάτι καλά στην τι ιστορία. Ακούω και το μεσημέρι του Γκανελάκη λέει μεταγραφές θα κάνει ο τέτοιο, όπω το λένε, τον Ηρακλή. Το συμπαθώ εγώ, για να ξέρω ο κόσμο. Είσαι καλό άνθρωπο. Βέβαια, είσαι καλός. Εγώ είχα ένα ξαδερφάκι μου. Συμπονετικό, ναι, πολύ ναι, καλό, ναι, το ναι, οποίο συγχωρέθηκε μαζί. Όχι πολύ καλό, ο καλύτερο μου ξάδερφο ήταν. Γερασί μου το πήρε, τον πέθανε. Πέθανε δυστυχώ. Από τι πέθανε. Από στην καρδιά, στην εγχείρηση πάνω έμεινε. Τέλο πάντων. Πα στα νεκροταφεία, βλέπει φωτογραφία και βλέπει γελάει να πούμε. Είναι άλλο πράγμα. Είναι η πραγματικότητα. Και βλέπω την ομάδα δεν με κάθεται κάτι καλά, ρε φίλε. Πάλι δεν σε κάθεται κάτι. Τι είδε, μεταγραφές τώρα θα κάνουν Σεντελίδη με τον πρόεδρο, πώς ξαναδεί. Ο Σεντελίδη με τον. Πρόεδρο, έτσι έλεγε ο Κανελάκη σήμερα το μεσημέρι. Αλλά προφανώς κάτι υπάρχει πρόβλημα με τον Παπαδόπουλο. Ναι. Λοιπόν. Δηλαδή τι υπάρχει τώρα, για να καταλάβω τώρα. Βάλε με λίγο στο παιχνίδι, ρε Τζόρτα. Υπάρχει για να πρόβλημα, ρε. Εσύ. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται τώρα. Αυτή τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως τι να πω να πούμε. Είναι... Τι να πω να πούμε. Ρε, τι μαθαίνεις πες μου, γιατί είσαι ρεπόρτερ εδώ, δικός μου. Εντάξει. Ναι. Τι εντάξει. Πήγανε στο Αγρίνιο προχθές, είχαν φασαρίες, είχαν μαλώματα, είχαν φασαρίες πάνω στα λεωφορεία. Έμαθα, μαλώσαν μεταξύ τους εκεί πέρα. Στο Πούλμαν. Και γελάει ο κόσμος, είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Κάτσε. Παιδική χαρά είναι δυστυχώς. Ποιος παλαγώθηκε, λοιπόν. Ποιοι. Εντάξει, τώρα γίνανε φασαρίες επάνω. Μες στο Πούλμαν του Ηρακλή, γίνανε φασαρίες. Μάλιστα.
Δυστυχώς. Δηλαδή ξύλο έπεσε. Έπεσε ξύλο. Κατάλαβες. Και... ποιοι δίναν ποιου. Δίνανε κάποιοι κάποιου. Μαλώσαν, κάναν φασαρίες εκεί μέσα. Παίκτες ήταν αυτοί. Όχι. Όχι. Ναι. Και... ο λεωφορείατης πλακώθηκε με κάναν. Δεν νομίζω, αυτός οδηγούσε. Ο πουλματζής δεν θα γινόταν αυτό. Ποιοι συνοδεύουν την αποστολή. Οι συνόδοι. Οι συνόδοι. Πλακώθηκαν μεταξύ του. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πλακώθηκαν λοιπόν. Και κρίμα λοιπόν. Δεν το γράψαν αυτό. Κρίμα την προσπάθεια. Δεν ξέρω αν το γράψαν, μπορεί να το γράψουν. Κακώς. Άμα δρούν, ας πούμε, να το διαψεύσουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι κρίμα αυτά που γίνονται. Ναι. Και δεν πρέπει να γίνονται. Τι γίνεται, σε ξέρουν αυτοί τι γίνανε. Σε ομάδες επαγγελματικές τέτοια πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Φυσικά. Ναι. Ούτε σε παιδική χαρά γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Η ομάδα είναι, πάει καλά. Ναι. Λοιπόν. Πολύ καλά πάει. Πάει πολύ καλά. Σωμένη από τον πρώτο γύρο, σωμένη, ακόμα δεν είναι σωμένη. Βέβαια την πήγε πολύ καλά. Αλλά θέλει και προσθήκες. Ναι. Προσθήκες πώς θα κάνεις, μεταγραφές δεν μπορούν να κάνουν. Γράψανε, αλλά από ό,τι βλέπω. Πρέπει να κάνουν, θέλει λεφτά. Πώς θα, λεφτά δεν υπάρχουν. Πώς θα κάνουνε. Όχι, έμαθα ότι θέλουν να λένε να αποδεσμεύσουν πρώτα κάποιους παίκτες. Ναι. Θέλουν να πουλήσουν Βέλιο, Λουκίνα και τον άλλο, τον Περόνε. Ο Περόνε τι λέει. Δεν πάει πουθενά ο Περόνε. Ε, αφού θέλουν να τον πουλήσουν. Θέλουν, αλλά δεν πάει πουθενά. Δεν φεύγει αυτός. Δεν φεύγει αυτός. Γιατί δεν φεύγει. Θα κάτσω συμβόλαιο, γιατί να φύγει. Θα πληρωθώ, λέει. Ναι, πληρωθεί. Πρέπει να πληρωθεί εφορία, πώς θα πάρουν ενημερωτήτα. Πώς θα γίνουν μεταγραφές. Α, τι δεν έχει. Έτσι μαθαίνω εγώ ότι υπάρχουν χρωστούμενα εκεί. Δεν μπορώ να πάρει. Δεν το ξέρω, δεν το έχει γράψει κανείς αυτό. Λοιπόν, πώς θα γίνει. Πρέπει να πάρει ενημερότητα. Πώς θα κάνεις μεταγραφές. Ναι. Δεν πρέπει να πληρωθεί. Τι είναι, πολλά λεφτά. Και φτάνουμε σε αυτό το διατάφτα τώρα που τους έλεγα εγώ να πούμε. Δώστε εισιτήρια, να πάει εκεί και ο Παοξές. Εκεί καταλήγει τώρα. Όχι, δεν καταλήγω. Ναι, είναι ένα θέμα, ρε φίλε. Ναι. Θα πηγαίναν 15.000, θα παίρνανε 200-300 χιλιάρικα. Κατάλαβες. Τα προβλήματα βγαίνουν όταν δεν έχεις λεφτά. Ναι. Όταν υπάρχει. Στέρηση, πώς το λένε, ρευστού. Κατάλαβες. Ναι. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω να κάνω λάθος. Ξέρεις, εγώ για να ανοίξω το στόμα πρέπει να είμαι τεκμηριωμένος από όλες τις πλευρές. Άρα δεν είσαι φανφαρόνος, τσαρλατάνος. Πού είπα, κάτι καμιά φορά και έκανα λάθος που δεν απέστησα. Δεν έκανα κάπου λάθος. Εκπλήσωμαι. Και λυπάμαι, στεναχωριέμαι, σου μιλάω εντύμως παντελονάτα λοιπόν, ότι δεν γουστάρω εγώ για τον Ηρακλήδη για πράγματα. Να ξυπνήσουν οι Ηρακλήδες να δουν τι γίνεται. Άρα, πριν είναι αργά. Δεν έχουν λεφτά, λες πολλά. Να δεν ξέρω, ρε, δεν υπάρχουν με λεφτά, σίγουρα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι. Δηλαδή έπαιρνε τηλέφωνο τον Παπαθανασάκη και δεν το σήκωνε, έμαθα. Λοιπόν. Εσύ μου το πει αυτό. Όχι, εγώ δεν σου είπα, αλλά το πιο πιθανό είναι. Είναι αυτό, ναι. Οπότε τι γίνεται. Καλά, ισομένη ομάδα. Καταρχήν, εγώ πήρα χάπα εδώ το μεσημέρι, βγαίνει ο άλλο και λέει σε τελείω θα κάνει με τον πρόεδρο. Που, γιατί ο προπονητή τι είναι. Α, το βγάζουν απόξω. Ναι. Πώ θα γίνει. Δεν με κάθεται καλά ιστορία. Δεν σ' αρέσει. Οι Ηρακλειδείς πρέπει να δουν τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, την ομάδα και τα μάτια σας. Είναι κρίμα για το Θεό να πούμε αυτή η ομάδα δεν ξέρω 18 πόντους έχει. Γιατί να μην δημιουργηθούν προβλήματα τώρα. 18 και άλλοι 10 σώμα. Άλλαξε προπονητή η Καλονή. Πήρε το Καραγιοργίου. Προσέξτε, μην έχει καμιά αγκελάδο. Λες. Ξέρω το εγώ. Φοβάσαι. Βέβαια το ναι, φοβάμαι. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Μακάρι να κάνω λάθος. Εγώ με τον Ηρακλή είμαι. Σου μιλάω παντελονάτα. Μ' αρέσεις που είσαι με τις ομάδες της πόλης. Όχι, με τον Ηρακλή είμαι. Ναι. Α, όχι με τους άλλους. Με τον Ηρακλή είμαι. Με τον Ηρακλή. Το τονίζω εγώ. Ούτε διπλωμάτης ούτε κουλοτούμπας. Ωραίος, μ' αρέσει. Άμα το πω κάτι. Αρχηγός. Ξέρω κάποιος σου πειράζει τώρα αυτό, αλλά τι να κάνω, ρε φίλε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πω την αλήθεια. Και αυτά λες, την αλήθεια. Κατάλαβες. Θεωρώ υποχρέωσή μου να πω την αλήθεια προς την τιμή. Πώς το λένε. Τη μνήμη, να πούμε, του δικού μου. Α, του Ηρακλήδη, του. Ναι, ρε φίλε. Μπάρους ήταν, τι ήταν. Όχι, ρε, ξαδερφάκι μου ήταν. Ξαδερφός. Αυτό μεγάλωσα. Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό το κάνεις δηλαδή. Γι' αυτό, το κάνω. Ανέκαθεν ο Ηρακλής το συμπαθούσα. Εγώ είναι συμπαθητική ομάδα. Αλλά ένας λόγος παραπάνω είναι γι' αυτό. Ναι, 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 ναι. Ραπτόπουλα, έχει δίκιο ο Τζόρνταν για το σφύριγμα που αλλίωσε το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα. Ήταν στοχευμένο σφύριγμα από έναν διαιτητή δημιούργημα της ΕΟΚ. Έπρεπε να κάνει ένσταση ο Πάοκ άμεσα. Ρε παιδιά, εντάξει, ο Πάοκ γίνεται πιο, ομάδα πιο, εύκολο, είναι, πιο εύκολο το έργο του Παναθηναϊκού τώρα. Εντάξει, και ο Άρης μικρές ομάδες είναι τώρα, συμπληρώνουν το πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη. Πώς είναι μικρή ομάδα ο Πάοκ τώρα. Επίσημη τώρα, μην μπερδεύεις. Τώρα ευρωπαϊκούς τίτλους έφερε τώρα. Εντάξει, τώρα τι είναι. Εντάξει, σύλλογος τεράστιος είναι τώρα. Σύλλογος τεράστιος είναι. Εμένα αυτό με πείραξε που ο διαιτητής τον είδε σαν μικρή ομάδα. Οι άλλοι βρίζουν. Εσύ οι άλλοι δεν πιάνονται. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτούς. Δεν πιάνονται. Βρίζουν τον Λάσκαρη, τον λένε Δαμιανίδη νέο. Δεν δίνει χαρτζηλίκα, δεν δίνει πληροφορίες, δεν δίνει. Τι είναι, δεν ξέρω. Βαρεθήκαμε υπερκοστολογημένα παλτά τύπου Λέοβατς και Σάμπο. Λέει ο φίλος. Ο Λίνο μετά πώς να μην θέλει συμβόλαιο στα 39 με αυτά τα σαπάκια. Ράπης και ότι ο Χαρίς ζήτησε μεταγραφή επειδή μάλωσε με τον Ζαβέλα. Δεν το ξέρω, φίλε. Πέρυσι την προηγούμενη μέρα της 4 στην Ξάνθη αναφέρθηκε ύποπτη δηλητηρίαση παικτών του ΠΑΟΚ. Διασταύρωσε το ραπ, τα φιλιά μου και καλή εκπομπή και κακή εκπομπή, λέει.
19χρονος παοξής. Λοιπόν, έξω από το κόλπο ήταν και ο Ιτάνς, λέει ο 910, που έπιασε τον πέναλτι στην Καλονή, γι' αυτό το φάγανε, γιατί ήταν με τον Άγγελο και όχι για τα γκέι μπαρ που διαδίδεις εσύ. Μάλιστα. Διαβάζουμε όλα εδώ. Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε. Μιλήσαμε για το μπάσκετ, μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για τον Κατερίνη. Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Κώστα, για την Κατερίνη. Τον κύριο Κώστα. Είχαμε μια διαφωνία τις προάλλες, χρόνια πολλά να το πω κιόλας. Καλός άνθρωπος. Βέβαια, το συζητάμε. Για ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ με του Πυρικού στο Καφτατζόγλου του 1975, είπε θα έπαιζε ο Πυρικού στη θέση με την Μπαρτσελώνα και έπαιξε ο ΠΑΟΚ γιατί αδικήθηκε από τον διαιτητή του Τζανακλίδη. Ο Τσανακλήδης είναι φίλος μου στην Καβαλογίου, είναι πολύ φίλος μου και ο μπαμπάς του είναι και φίλος, και αυτός ας πούμε. Εγώ ξέρω σε ένα ρώτησα το παιχνίδι αυτό εδώ και μου είπε ο γιος του Άκης, χαιρετίσματα και στον Άγη και χρόνια πολλά, μου λέει καταρχήν πες λέει τον κόσμο κάτω και το όλο το ακροτήριο με όλο το σεβασμό, όχι, ότι ο ΠΑΟΚ με Τσανακλήδη διαιτητή δεν κέρδισε ποτέ. Και σε ένα παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ του 1975, τότε που πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ναι. Λοιπόν, 0-0 στην Αθήνα. Καταρχήν ήταν φίλος και του Μπάρλου και του Παντελάκη. Και τον θέλανε και οι δύο να τον βάλουνε. Δεν ήθελανε και οι δύο να τον βάλουνε. Πρώτον, ο Μπάρλου δεν ήθελε να τον βάλει. Σε ποιο μάτς? Στην Αθήνα του 0-0, ναι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί λέει, επειδή είναι ΑΕΚΣΙΣ, ναι. Αλλά είναι τίμιος ρε παιδί μου. Ναι. Φοβήθηκε μήπως το, ας πούμε, αδικήσει επίτηδες στην ΑΕΚ, ρε παιδί μου, επειδή ήταν τίμιος, κατάλαβες. Το πάει ανάποδα. Το πάει ανάποδα. Και ο δικός μας ο Παντελάκης, επειδή ήταν και αυτός φίλος, δεν τον ήθελε, μήπως το πάει και αυτός ανάποδα. Ωραία. Άρα λοιπόν. Δεν υπάρχει δηλαδή. Ναι, αλλά, ναι, ναι, αλλά Πιερικός πάω και έγινε σφαγή στο Καφτατζόγλιο. Με Τσανακλίδη, γιατί δεν υπάρχει. Ναι, 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 εντάξει, ναι. Δεν το ξέρω το διαιτητή. Εγώ το ρώτησα αυτό το θέμα. Ήμουνα... Δεν ξέρω διαιτητή. Τι είναι σφαγή του Πιερικού. Δεν ξέρω, υπάρχει, εγώ δεν ξέρω. Το ξέρω, δεν το έχω δει το μάτς. Ένα μάτς που δεν το είδα, τι να σου πω τώρα, τι έγινε πραγματική. Όχι, έτσι, εμένα μου λέει για να μην μπαίνει σε πολλές κουβέντες και σε πολλά πράγματα, να ξέρεις ότι με Τσανακλή διαιτή ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε ποτέ. Τέλειο, εντάξει. Θες να πάμε, να πάμε σε γραμμές. Εδώ αν έχουμε διάλειμμα, αν έχουμε γραμμές, είναι. Σε λίγο θα πάμε σε διάλειμμα. Εμείς ανοίγουμε γραμμές σιγά σιγά για να φορτωθεί το κέντρο, αν θέλει να διαφερθεί κανένας. Ξέρω, μην μου μιλήσει για μπάσκετ κανένας ΠΑΟΚΣΙΣ τώρα. Δηλαδή η ντροπή. Εντάξει, εγώ κριτική σε αυτά τα παιδιά που είναι μόνα τους. Πρόσεξε. Κάναμε ένα τέταρτο τώρα είναι κριτική μόνα εδώ και. Τους, λίγα και λεφτά. Ο προπονητής λίγα λεφτά. Μπάτζετ χαμηλά. Μόνοι στην κερκίδα οι παοξίδες δεν πάνε να τα στηρίξουν τα παιδιά. Είδες που δεν παίζει, είδες που δεν παίζει ρόλο τον μπάτζετ πάντα. Ναι, σεβασμό στα παιδιά του μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Καλά, σε δεν χάθηκε. Όλοι οι Έλληνες. Δεν χάθηκε τίποτα. Φυσικά τώρα. Μια ήττα ήταν αυτή. Όχι να βγείτε να του την πείτε κιόλα ενώ ένα χρόνο του έχετε απ' έξω. Αυτό μαζί σου. Α, μπράβο. Αλλά αυτό πρέπει να διδαχθείς από εδώ τώρα. Πρόσεξε να δεις. Ναι. Μην φάμε τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Θα πάρουμε γραμμές σιγά σιγά. Θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι, πρέπει δηλαδή. Τώρα βγει τώρα να με κάνει ο άλλος ανάλυση μπασκετική. Έλειπε ο πέντε ο άσος ήταν και έριξε follow και σαχλαμάρες τώρα. Κοίταξε να δεις. Από τα παιδιά μόνα του πατού... στην κερκίδα. Ο Πρέλεβης καταργέται την ώρα και τη στιγμή. Λέει κόσμος είναι αυτός που έχουμε. Εντάξει. Υπάρχει όντως μια πικρία, δεν στηρίζεται από κόσμο. Δεν στηρίζεται από τον κόσμο. Δεν στηρίζεται. Άρα λοιπόν δεν έχει απαιτήσει. Έμει δεν στηρίζει. Έμει να πούμε έχει απαιτήσει. Δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία. Ναι, είναι ο παδός αυτός να πούμε. Είναι ο παδός. Λοιπόν, θα στηρίξει. Υπάρχουν στιγμές στο παρελθόν, χρόνια ολόκληρα δηλαδή. Και στο μέλλον που θα έρθουν που θα στηρίξει. Τι να κάνει τώρα, υπάρχει και λίγο πρόβλημα οικονομικό. Δεν είναι. Ο κόσμος είναι πολύ στενάχωρα, πολύ χάλια, να ξέρεις. Τι είναι ο κόσμος? Δεν υπάρχουν φράγκα, ρε φίλε. Υπάρχει δυσκολία μεγάλη. Υπάρχει πρόβλημα έξω. Δεν είναι. Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ τα. Δηλαδή, άλλο θέλει να πάει και δεν μπορεί. Μην το βάλουμε όλου σε ένα ντρουβά, α πούμε, τον κόσμο. Στον τελικό θα πήγαινα, μα ήταν. Θα μάζευε, θα έφτιαξε εγώ φυσικά. Θα τα βρίσκε. Εντάξει, και πολλοί θα θέλουν να πάνε και δεν θα μπορούσαν. Το Βόλιο ήταν να πάρει πρωτάθλημα εκεί, πόσο κόσμο είχε λεφτά να πούμε. Εκείνο πάλι εντάξει. Εκείνο εντάξει. Εντάξει. Ναι. Στα πανηγύρια είμαστε πρώτοι. Καλά, είστε πανηγυρτζίδες δηλαδή. Να δώσουμε τις γραμμές 2, 3, 10, 90, 90, 90. Τα μηνύματα τα ξέρετε γνωστά χρόνια ολόκληρα. 9.55 κενό, το μήνυμά σας το 54.340. Μάλιστα. Να πάρουμε τις γραμμές σιγά σιγά. Όχι, δεν θα πάρουμε γραμμές, ναι. Γιατί σε ένα λεπτό θα πάμε. Α, σε θα διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Περιμένουν ένα λεπτάκι να κάνουμε ένα διαλυματάκι ρουτίνα. Και μετά ας μιλήσει ο καθένας και οι άλλοι Αργιανοί στα ραδιόφωνα να περιμένει να χάσει ο ΠΑΟΚ από το Φάρο Κερατσινίου. Εσύ μεγάλη αυτοκράτορα. Εσύ Αργιανέ, ο 3-6. Εντάξει ρε φίλε, εγώ δεν το παρεξηγώ αυτό. Βρίζουν και τον αυτό να πληρώνει το 99 βρε ο άλλος βρε. Εγώ δεν το παρεξηγώ. Ο Λάσκαρης πληρώνει το 99 βρε. Ναι. Το βρίζετε. Δεν έχει εκεί καρζί. Λίγα δεν έχει. Το βρίζετε εκεί πέρα. Αυτό είναι. Εγώ δεν το παρεξηγώ αυτό.
Μπορεί και δική μα να το κάνει. Όλα τα ραδιόφωνα. Και οι παοξίδε θα το κάνουν. Δύο. Θα το φτιάχνουν και οι παοξίδε. Είναι, ναι, πώ το λένε, οπαδική αντιπαλότητα, ρε παιδί μου. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Καζούρα είναι. Πάμε σε ένα διάλειμμα. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90 και 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Εδώ είμαστε, απεστράψαμε με το σκαραλάκι. 2-31-0-90-90-90-98-80-90-5 γραμμές που λέει ο κόκκινος. Άλλη μία θέλω να κάνω σε φταί. Καλημέρα, κύριε. Έλα. Καλημέρα, κύριε. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς ήταν. Καλημέρα, Τζόρνταν. Καλημέρα. Καλλιτέχνη. Γεια σου, καλή καλλιτέχνη. Τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά, καλά. Γιατί να μην είναι καλά το παιδί. Λοιπόν. Ο Ηρακλής δεν χρειάζεται να πάρει μεγάλα ονόματα. Εξάλλου το καλοκαίρι εκτός και από το Βέλιο δεν ήρθε κανένα άλλο μεγάλο όνομα και δεν χρειάζεται τώρα να έρθει κανένα μεγάλο για να χαλάσουν οι ισορροπίες. Καλά είμαστε έτσι, παίρνουμε και κανέναν άγνωστο που θα μας βγει μετά γνωστός και είμαστε μια χαρά. Από αυτά που ακούω δεν πρόκειται να έρθει κανείς. Όσο και τον Παπαδόπουλο που λέγατε, εγώ είδα ότι ο Παπαδόπουλος θέλει να φύγει και το Σάββατο να μην έρθει κάνα διπλό και μετά φύγει την επόμενη μέρα. Για διπλό το βλέπω εγώ. Βάση του Παπαδόπουλου. Δηλαδή, τι βάση του Παπαδόπουλου? Ότι θα έρθει ένα διπλό και θα φύγει. Ναι. Θα το διώξουν δηλαδή. Θα να φύγει ο Παπαδόπουλος. Για να τον διώξουν δηλαδή. Μάλλον. Μετά πρέπει αποζημίωση να πέσει. Άμα τη ζητήσει. Άμα δεν τη ζητήσει. Γιατί αν τη ζητήσει, ρε φίλε, τι έχει δηλαδή. Γιατί δεν έχει παιδιά, σκυλιά, γατιά αυτός, δεν έχει οικογένεια. Γιατί πόσο δεν το συμβόλαιο έχει. Τι συμβόλαιο να έχει, ρε. Σε έχει με 18 πόντους, βρε λίγε. Σε έχει να πούμε 18 πόντους ένα γύρο. Με τον Λαζάρ Τσακάτι, με έναν που ήρθε εκεί με κάτι τατουάζ, με κάτι αυτά, το βάζει εξτρέμ. Το Βέλιο τον πήρε, ένα μήνα. Εγώ δεν θέλω να φύγει, φυσικά λοιπόν, και δεν θέλω. Σε κάνει άλλο. Αυτό θέλει να φύγει, ρε. Για κάποιο λόγο. Ναι. Ποιο λόγο, ρε Τζόρνταν. Γι' αυτό έλεγε και στη συνέντευξη που δεν υπάρχει οργάνωση και άρχισε να βγάζει εκεί πράγματα. Δηλαδή τι θες να πει, να την πνίξει, θέλεις αλήθεια να ακούσεις ή θες να πούμε. Τι είστε εσείς εδώ, ρε. Θέλει αλήθεια. Ρε ρίξατε τη χούντα, ρε, το 74-73, ρε, για να μην μιλάει κανένας, ρε. Τι πιτσινοί άνθρωποι είστε να πούμε, βρε τώρα, βρε. Βρε, ποιος θα είπε να μην μιλάς? Δηλαδή τι, κρυφά? Όχι, φυσικά. Λοιπόν. Ναι. Ο Λουκίνα δεν ξέρω πώς να φύγει, αφού παιχνίδια δεν πήρε καθόλου. Αυτοί μπορούν να τους πουλήσουν, ρε. Πώς, αφού δεν. Άμα έχεις μάνατζερ καλό, τον πουλάς, ρε, παιδί μου, τι. Και ο Βέλιος μετά το καλοκαίρι. Μετά το καλοκαίρι μπορεί να πάρει τα λεφτά τώρα, μια προκαταβολή, το δώσει το καλοκαίρι. Ο Βέλιος θα πουληθεί στον Ολυμπιακό τώρα, δεν υπάρχει άλλο. Που από το καλοκαίρι τώρα. Τώρα! Εγώ σου λέω δεν και να δω, να πάει. Και να δω μετά του τη θύρα 10 με τον Παπαθανασάκη τι ώρα που θα μπορεί. Μην με κάνει θύρα 10, κάνει μια κολοτούμπα και πει ναι, μωρέ, και δεν πειράζει. Να μην κάνει. Μπορεί, ρε φίλε, να φύγει το καλοκαίρι, αλλά να πάρει την προσάντζα τώρα. Άμα πουληθεί και έρθει δανεικό στον Ηρακλή μέχρι το καλοκαίρι. Ναι! Και είστε επαναστάτες. Ψόφι στην πείνα. Το Σεντελίδη το βλέπω τεχνικό διευθυντή τον κάνει ο Παπαδόπουλος. Στο όνειρό του είδε. Βγήκε και είπε σήμερα ότι εγώ ασχολούμαι μόνο με τις ακαδημίες. Ποιος? Ο Σεντελίδη. Εγώ είδα όνειρο ότι θα του κάνει τεχνικό διευθυντή. Είδε όνειρο αυτός. Άρα ο Παπαθανασάκης μόνο κάνει τις μεταγραφές. Εγώ είδα όνειρο, σου είπα ότι θα του κάνει τεχνικό διευθυντή. Καλά, εγώ σου είπα ότι. Βρε, απούλα το Βέλιο στον Ολυμπιακό να μείνει κατηγορία. Άστε τις μαγκίτσες τώρα, εγώ θα κάνω μια. Άστε, ρε. Άμα δεν φύγει ο Βέλιος. Θα σε ρίξει, θα κάνει κάνα διπλό η Καλονία εδώ, θα σε ρίξει, κορόιδο. Λίγος είσαι, δεν τη βγάζεις. Ρε εσύ, άμα φύγει ο Βέλιος θα πέσουμε. Άμα δεν φύγει ο Βέλιος θα πέσουμε. Αυτό λες. Άμα σου κάνω Καραγιοργίου ένα διπλό και πάρε ένα μπότο ο Πανθραϊκός, ξέρεις πως πέφτεις. Ένα γύρο άφραγκος. Με ποιον παίζει ο Πανθραϊκός? Στην Τρίπολη παίζει. Ξέρεις πως μένεις άφραγκος. Και λες να βγάλει διπλό, δέτερο. Ξέρω εγώ. Εσύ τι λες, θα κερδίσεις? Η Τρίπολη θα κερδίσει. Εσύ θα κερδίσεις την Καλονή. Εγώ? Ναι, εσύ.
Εγώ θέλω να την κερδίσω. Βράσε θέλει. Το παιχνίδι είναι πολύ πονηρό. Πάντε εκεί στο γήπεδο, ψαχτείτε. Εμείς πάμε στο γήπεδο. Είναι επικίνδυνο. Τέλος πάντων, η αλήθεια, είναι, η αλήθεια είναι ότι οι οπαδοί λένε τον Παπαθανασάκη δεν πα σε δανεικούς. Παπαθανασάκης φαίνεται δεν έχει λεφτά. Δεν μπορεί να πάρει παίκτες. Δεν μπορεί. Άκου. Δεν μπορεί να αποδεσμεύσει παίκτες γιατί όλος για να φύγει πρέπει να πάρει λεφτά. Φυσικά. Α, φυσικά. Γι' αυτό δεν φεύγει γιατί... ο Μακρύς και ο Καρλίτος. Γιατί να φύγει ο Μακρύς και ο Καρλίτος. Εσύ θα έβγες. Κάτσε ρε, εσύ θα έβγες. Όταν σας έλεγα εγώ για το Μακρύ ότι δεν μου γεμίζει το μάτι, εμείς θέλουμε το Μακρύ. Πάρ' το Μακρύ τώρα και πάνε αποζημίωσέ τονα. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει, γιατί είναι εργαζόμενος ο Μακρύς. Ο Παπαθανασάκης δεν νομίζω ότι δεν έχει λεφτά. Απλώς αντίο. Δεν κάνει μεταγραφή. Καλημέρα, έλα, καλημέρα. Επόμενη γιατί... γραμμή. Δε, εντάξει. Γιατί... Δεν έχει λεφτά, έχει λεφτά. Εγώ ξέρω τι γίνεται. Από εκεί και πέρα τι με νοιάζει εμένα. Εμένα δουλειά μου είναι να λέω τι γίνεται. Καλημέρα. Πού να ξέρω. Έτσι είναι, φυσικά. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνετε. Καλά, κύριε. Καλώς. Καταρχήν χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και όπως έλεγε και ο παππούς μου, υγεία και ευλογία. Πού είναι ο παππούς. Αμήν. Όπου και να είναι. Συγχωρεθεί. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από την Καστοριά. Ναι. ΑΕΚΖΙΣ. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Καταρχάς, ρε Τζόρνταν. Σε βλέπω φορτωμένο τώρα. Φυσάζει. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή. Γιατί φυσάζει. Φυσάει. Έλεος. Έλεος. Για ποιο λόγο. Μίλησε για τη διατησία. Καλά, δεν το είδε, ρε φίλε. Δεν το είδε. Όχι, δεν μίλησα, ρε φίλε. Άλλο σου είπα εγώ. Δεν κατάλαβε τι σου είπα, ρε φίλε. Για τη φάση εκείνη. Το χάνει, ρε φίλε, γάμο το. Γιατί το κάνει αυτό. Εγώ δεν το είπα. Κράζω την ομάδα. Απαγορεύεται. Α, την ομάδα. Ναι. Αλλά φίλε, πάλι κάνει. Ρίχνει. Τι ρίχνω, ρε φίλε, δεν το είδε. Πρώτα απ' όλα είναι βήματα πριν, δεν το είδε. Ναι, συμφωνούμε. Άλλο τι. Αλλά να πεις και κάτι άλλο, ότι στην προηγούμενη φάση που ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ έδωσε ένα φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Και στην πιο προηγούμενη φάση είδες τι έγινε. Μπράβο, πού πρέπει να καταλήξουμε ότι μην κρίνεις αποφάσεις τέτοιου τύπου. Ναι, εκεί πρόσεξε να δεις. Άκου τι κάνεις, άκου με τι κάνεις. Εσύ... Άκουσε να τελειώσω, άκου τι κάνεις. Λες αυτό που εσύ τύπωσες, πετάς ξέρεις τη διατησία και το αφήνεις έτσι. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Και τώρα, αυτό όσον αφορά για το μπάσκετ. Ήθελα να σου το πω γιατί τσατίστηκα. Δηλαδή, μάλλον γέλασα. Να είμαι ειλικρινής, έτσι γέλασα. Λέπεις. Και λέω, όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν μπορεί. Δεν στέκεσαι σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν στέκεσαι. Δεν λες τίποτα. Λες, δεν είμαι καλός. Οκ. Έχει δει. Ξεφτύλα ένα, βρε. Τι δεν λες ότι είσαι καλός. Παίξαμε για τους αντίπαλους. Δεν είσαι καλός. Φυσικά δεν είμαι καλός. Ναι, αλλά μην εστιάζεις. Μία φάση και το αναλύει. Δεν έπεσα πάνω στη φάση. Τον Κώστα, περίμενε. Αναλύει τη φάση τον Κώστα και αφήνει το ραδιόφωνο υπονοούμενο για αυτή τη φάση. Δεν υπάρχουν. Αυτού που δεν έχουν δει το παιχνίδι. Και επειδή εγώ το είδα το παιχνίδι, λύγει το θέμα εδώ, πάει το μπάσκετ. Ρε άλλο λέμε εμεί τώρα. Φταίει ο Πάκου που δεν το καθάρισε νωρί τώρα. Τώρα τι να λέμε. Όχι, ανέλησε τη φάση τη συγκεκριμένη. Δεν θα την πω, πώ θα γίνει. Ναι, πρόσεξε με τι σου λέω τώρα. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σου για τη φάση. Αλλά γίνανε και πιο νωρί φάσει. Πιο νωρί είχε χρόνο μετά, ρε φιλε. Είχες χρόνο μετά πιο νωρίς. Ρε, στην προηγούμενη φάση ισοφάρισες από ένα τέτοιο φάουλ. Άντε πάλι. Δεν υπήρχε. Πιο νωρίς την άλλη την φάση την είδες. Ρε, θα με αφήσεις. Δεν στέκεις εκεί. Λες το περνάω και τελείωσε. Το κόβεις. Πάει. Δεν στέκεσαι. Αλλά εσύ τι έκανες στο ραδιόφωνο. Έκρινες το παιχνίδι όμως με μια φάση. Το είπα και την άλλη φορά. Τι κάνεις. Μιλάς. Πετάς αυτό που θες να πεις. Άντε, και μετά το αποκο... Δηλαδή, λες και αυτό που είπες ότι έπρεπε να καθαρίσεις ο Πάκος. Αφού... Αλλά αφήνεις υπονοούμενα. Ρε φίλε, αφού συμφωνείς με αυτό τώρα, γιατί πάει να το κάνεις. Συμφωνώ για τη φάση. Αλλά λοιπόν... πιο νωρίς όμως έγινε υπέρ του ΠΑΟΚ φάση και φάουλ και ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ. Για... Κατάλαβες τι σου είπα. Απομονώνεις σε ένα σημείο που σε ευνοεί. Σε ένα παιχνίδι όμως, στην προηγούμενη φάση, ευνοήθηκες. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν σε απομονώνεις. Λοιπόν, το λύγουμε το θέμα του μπασκετικού. Όχι, δεν θα το λήξουμε, γιατί θα σου πω κάτι. Μισό λεπτό για να το λήξουμε. Γιατί να μιλήσουν κι άλλοι. Σε απαντήσω. Είπες εδώ, τώρα δύο λεπτά μιλάς. Λοιπόν, άκου να δεις. Σε εκείνη τη φάση είναι ισοπαλία. Και μια φάση που την μπάλα την έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι, πώς ισοφάρισες όμως. Πρόσεξε να δεις. Μα η φάση είναι του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ λογικά θα πάει μπροστά στο σκορ. Συγγνώμη, μένει τρεις πόντους πίσω. Ισοφάρισες όμως από δύο βολές που οι οποίες από γίνανε έγινε ένα φάουλ το οποίο δεν υπήρχε. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη τη δική μου. Όπως και το προηγούμενο δεν υπήρχε. Μάλιστα. Και έβαλε τρεις βολές ο άλλος.
Πού θέλω να καταλήξω. Απομονώνεις σε ένα παιχνίδι μία φάση που σε ευνοεί εσένα, το λες στο ραδιόφωνο, οι υπόλοιποι που δεν σ' ακούν και είναι παοξίδες. Καλά, δεν ξεκινήσαμε με αυτό όμως. Εμείς είπαμε για την ομάδα, για το χάλι, για όλα είπαμε. Ναι, αλλά πετάς αυτό. Και θα το πετάξω, θα το πω αφού έγινε. Τώρα στον Κώστα. Φτάνει. Επόμενη γραμμή, φτάνει. Έχουμε κάνει ένα όριο κάποιων λεπτών. Αν το κάνουμε αρμένη και βίζητα, σωσόρι κιόλα. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Έλα, ρε Τζόρντα. Χρόνια πολλά, γουρί. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Επίσης. Έλα, φίλε. Έλα. Κάνετε το σήμα. Πού είσαι, ρε, στα Τεμπίσε. Έλα, φίλε. Αντίο, φίλε. Έπρεπε ο διαιτητής να τα σφυρίξει, ρε φίλε, να σφυρίξει βήματα. Έπρεπε, στην τελευταία φάση. Έπρεπε. Δεν έχει σημασία άμα παίζεις τώρα με το τελειωμένο, με μια ομάδα ανύπαρκτη. Λοιπόν, αυτή, ρε φίλε, εντάξει. Αντίο, φίλε. Αντίο, δεν έχω καλό σήμα. Δεν έχει σήμα καλό. Εμένα αυτό με στεναχώρησε, γιατί λοιπόν δεν πήρε αυτό που δικαιούταν η ομάδα. Κατάλαβες. Έκανε εύκολο το έργο του Παναθηναϊκού. Μπασκετικοί παοξίδες τώρα βγαίνουν. Παιδιά, ακούστε τώρα, μπασκετικοί παοξίδες. Εσύ. Ένα χρόνο. Μας βγήκε μπασκετικό. Το παλατάκι 60 άτομα. Οι φροντιστές, να πούμε. Και κάποιοι ηρακέντητοι οι οποίοι πάνε στο παλατάκι εκεί για να ζεσταθούν. Πετρέλαιο δεν υπάρχει. Ανατινάχθηκαν τις προάλλες. Κόντεψε να γίνει εκεί τραγωδία. Μιλάει για μπάσκετ αυτή. Εντάξει, πώς θα γίνει. Φύγε από εδώ. Χάσαμε τελικό, ρε. Φύγε από εδώ, ναι. Χάσατε τελικό να πάτε ο λαός κάτω. Δεν πάμε, τι. Φύγε, καλύτερα που δεν πήγατε. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Ναι, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Μιλάει για μπάσκετ, τώρα πάω οξύς. Ο Πρέλεπτης ακούει καμιά εκπομπή. Θα θέλα να σκόψει τις φλέβες του. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Εσύ. Έλα. Ραπτόπουλο να μιλήσω μαζί σου χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Με το Ραπτόπουλο να μιλήσω. Ναι, φίλε μου, εντάξει. Ναι. Ραπτόπουλο, είμαι ο Χαζός, αυτός από τη γέφυρα που είπε ο κύριος εδώ, ο κύριος Δήπασης. Ξέρετε όμως, θα με αφήσετε να μιλήσω όμως εγώ και μετά θέλει να μιλήσει ο κύριος, έτσι. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα. Εσύ τώρα έχεις ένα προσωπικό σε θέματα δουλειάς. Όχι, δεν έχω προσωπικά, σε παρακαλώ. Τώρα μισό λεπτό. Άκου εμένα. Ραπτόπουλε. Εσείς τώρα έχετε κάτι προσωπικό σε θέματα δουλειάς. Όχι, Ραπτόπουλε. Ναι, τώρα δεν μπορώ να τα. Άκου, αυτά τον κόσμο όμως, ένα λεπτό. Αυτά τον κόσμο. Δεν τον αφοράνε. Το τι έχεις εσύ με τον Τζόρνταν σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι, να είναι αθλητικό, ποδοσφαιρικό, σκίσ τον κάτω ό,τι δες. Αλλά το προσωπικό, ας πούμε. Δεν μπορεί να βγαίνει και να με λέει εμένα χαζό και τέτοιο. Άσε να μιλήσω εγώ, πάντων, να πω την αλήθεια, να το μάθει όλο ο κόσμο. Όσο στέλνεις, μηνύματα, τελείωσε. Τι άνθρωπος είναι αυτός. Τι άνθρωπος είναι αυτός εδώ. Όσο στέλνεις μηνύματα. Στέλνεις απειλητικά μηνύματα. Ο άλλος θέλει να πάει στον εισαγγελέα. Άσο. Θα δει τον ήρωα, θα το δει. Όχι σε προσωπικό επίπεδο. Δεν θέλω τα οικογενειακά σας, τα προσωπικά σας στο ραδιόφωνο. Στα αθλητικά σκίστον κανονικά, το σκίζω κι εγώ. Επόμενη γραμμή. Μην το κάνουμε τώρα. Σύριαλ τώρα. Καλημέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Έλα, φίλε, ναι. Ηρακλειδέας. Καλώς τον. Ρε Τζόρνταν. Έλα. Γιατί ρε αδικείς τόσο πολύ τον εαυτό σου, δηλαδή είχασαι μια ομάδα Α2 και κάθεσαι να μιλήσεις τώρα για μια φάση του διαιτητή. Αδικείς τον εαυτό σου. Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό ρε φίλε. Όχι, αδικεί τον εαυτό του που ασχολείται με τον μπάσκετ. Μισό λεπτό ρε φίλε. Το έχουν απαξιώσει όλοι. Μισό λεπτό ρε φίλε. Εγώ είπα ξεφτύλα, δεν είπα. Δεν είπα, έκανε, κατάφερε το ακατόρθωτο. Δεν θα πούμε τη φάση που έγινε τώρα. Είστε καλά, ρε παιδιά. Δεν έχετε το δικαίωμα να μιλάτε για μπάσκετ, εσείς. Βγάζει τη Μάρθα Βούρτσι. Άιντε πάλι τα ίδια. Και όμως κρίθηκε το μάτσα από εκεί τη φάση. Τι να κάνουμε τώρα. Κρίθηκε ένα τελικό. Ναι, αλλά κρίθηκε ένα τελικό. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ όμως δεν μένω εκεί πέρα. Εγώ είπα τη φάση που έγινε. Έπρεπε να το καθαρίσει πιο νωρίς. Η εντυπώση που δημιουργήσει ένα μικρό ομάδα. Άντε πάλι να. Δεν είναι δικιά σου ομάδα. Πάλι κάρι μου. Εγώ είπα. Ελληνικά μην τα είπα, ρε αγόρι μου. Εγώ είπα πιο νωρίς. Έπρεπε να το καθαρίσει το. Να μην φτάσουμε εκεί. Καταφέραν, λέω, το ακατόρθωτο. Το είπε στα γρήγορα. Εκεί έπρεπε να μείνει. Εκεί έπρεπε να δώσει την έφαση. Στην εισαγωγή αυτό είπαμε, ρε φίλε. Αδικείς τον εαυτό σου και αδικείς την μικρή ομάδα σου. Άκουσε το, δεν είναι κακό. Ρε να με συμβουλέψεις, καλό είναι, δεν είναι κακό, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εσύ το είδες ότι έμεινα και εγώ απλώς είπα τη φάση. Εγώ είπα πιο νωρίς πρέπει να καθαρίσουν. Τζόρνταν, όσους και να βγουν μετά από μένα, άμα τους ρωτήσεις, θα σου πούνε αυτό που σου λέω εγώ. Τέλος αυτό που σου είπε και εξής δηλαδή. Εντάξει. Όλοι αυτό θα σου πούνε. Ναι, η φάση δεν έγινε. Λοιπόν, ρε, δεν με νοιάζει να με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει, έγινε και η φάση. Πώς θα γίνει. Ωραία, τέλειο. Και δεν με νοιάζει η φάση.
όλοι έχουμε χάσει από μικρότερες. Μα δεν με νοιάζει που έχασα από τη φάση. Εμένα με νοιάζει γιατί έγινε για τον Παναθηναϊκό η φάση. Καταλαβαίνεις σου λέω. Αυτό με νοιάζει. Δεν νομίζω ότι να έχει πρόβλημα Παναθηναϊκός τώρα. Δεν ξέρω. Και γιατί δεν στείλατε το Βεζιρτζίρι να καθαρίσει. Έλα ρε. Φοβήθηκε δηλαδή. Κάτσε λίγο Ηρακλειδέα. Κάτσε λίγο. Ο Μαρινάκης φοβάται το Βεζιρτζί, τρέμει. Άσε, μην κάνει σενάρια τώρα. Και ο Παναθηναϊκός δηλαδή, τρέμει. Ο Παναθηναϊκός ποιο φοβάται πιο πολύ, το Φάρο ή τον Πάγο, να ξέρουμε τώρα. Και ο Παναθηναϊκός τρέμει το Σκορτσιανίτη. Ναι. Αυτό είναι. Γιατί αμφιβάλλεις. Κάτσε καλά τώρα. Ρε. Τώρα ίδια ποιότητα, ίδια ομάδα. 80 χρονών άνθρωπο. Κάτσε λίγο, φιλέ. Συγγνώμη, ρε φιλέ. Ο κύριο Γιανακόπουλο είναι 82 χρονών. Άμα κλάσει ο Σκορτσιανίτη. Πολλά πάθηκα να έφραμα πεθάνει. Λέγε για την ομάδα σου, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Βγήκε πριν ο καλλιτέχνης, είπε για τον Παπαδόπουλο ότι θέλει να φύγει. Ο Παπαδόπουλος δεν θέλει να φύγει από τον Ηρακλή. Τον αναγκάζουν να φύγει από τον Ηρακλή. Μάλλον. Χαίρομαι πολύ. Μάλλον, έτσι. Ο Παπαδόπουλος, έχω 38 χρόνια βλέπω τον Ηρακλή. Άντε να μην πω 38, γιατί 38 χρόνια είμαι. Από τα τελευταία 25-30 που τον παρακολουθώ, έτσι. Προπονητή τόσο δεμένο με την ομάδα δεν έχω ξανασυναντήσει. Έχεις δίκιο. Πέρα από τον Κοφίδη, έτσι. Που ο Κοφίδης ήταν Ηρακλής όπως και να το κάνουμε. Κρύος άνθρωπος. Για ποιον άλλο τώρα. Για τον Κοφίδη. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Για τον αγαπούσε την ομάδα. Δεν είναι κρύος. Δεν είναι κρύος Κώστα. Ο χαρακτήρας κρύος είναι, ρε. Κοφίδικος. Δεν μπορεί να κάνει να σε ζεστάνει. Είναι ήσυχο παιδί, ρε. Κορίτσι είναι. Είναι υποτονικός, ρε. Είναι υποτονικός ο χαρακτήρας. Είναι υποτονικός. Δεν μπορείς οι βεντέτες να. Αφού είναι καλό παιδί, βέβαια. Αφού είναι ίσιο. Έχει άλλη κουλτούρα, ρε ο Κοφίδης. Δεν είναι, είναι. Έχει ξεφύγει από εμά. Η καλύτερη μπάλα τα τελευταία χρόνια Ηρακλής την είδαν τον Κοφίδη. Έτσι. Έτσι. Παρόλο που δεν πέτυχε κάπου άλλο, οπουδήποτε και αν δεν πήγε, ήθελε, ρε. Άλλη κουλτούρα έχει ο Κοφίδης. Ο Κοφίδης δεν μπορεί να πάει, ας πούμε. Δεν είναι ο χαρακτήρας του να ασχοληθεί με τέτοια πράγματα. Είναι άλλη κουλτούρα. Λοιπόν, είναι άλλος άνθρωπος. Αυτό μπορεί να κάνει γιόγκα δυο. Τώρα γιατί συγκρίσαμε με τον Παπαδόπουλο. Επειδή τον έχω συναντήσει και έχω μιλήσει κάποια φορά μαζί του και εντάξει μπορώ να καταλάβω ένας άνθρωπος πότε το 70% από αυτά που λέει είναι αλήθεια και τα αισθάνεται και πότε όχι. Ο Παπαδόπουλος μου δείξε μεγάλη αγάπη για τον Ηρακλής και ότι είχε πράγματα που ήθελε να κάνει στο μυαλό του. Επίσης ακούω τον κατηγορούνε για τις μεταγραφές Μακρύ, Χαντή, Καλύτος, έτσι. Όταν όμως κάποιος, εσένα Κώστα, σου λέει ότι αυτά τα λεφτά θα πάρεις για να βρεις παίχτη, αναγκαστικά περιορίζεις τη δικιά σου δυνατότητα, έτσι, και επιλέγεις από όλους αυτούς που έχεις, σύμφωνα με αυτά τα λεφτά που θα πάρεις. Οπότε, στην ουσία, κάπως ενδέχνως μπήκαν μεταγραφές σε αυτόν την αποτυχία δικά τους. Αν όμως ονέχουν 30, 40, 50 χιλιάρια παραπάνω, δεν θα έφερνε το Μακρύ. Έτσι, ναι. Φυσικά δεν θα έφερνε το Μακρύ. Φυσικά θα κοιτούσε κάτι καλύτερο και μην ξεχνάμε ότι οι επιλογές του, οι πρώτες ήταν άλλες, οι οποίες απορρίφθηκαν λόγω ποσού. Όπως μην ξεχνάμε ένας παίχτης που είχε έρθει εδώ πέρα και έφυγε ο Ρονάλδο στα Εμιράτα. Γιατί για 100 χιλιάρικα, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας. Έφυγες. Είναι το νούμερο που ήθελα να φέρει. Έφυγες. Οπότε, ναι, ναι, έφυγες. Κάτι, φέρετε λίγο τη βάρκα στα νερά. Ναι. Είστε τον Παπαδόπουλο να κάνει τη δουλειά του, μας έχει δείξει τι κάνει και ξαναλέγει ακόμα μια φορά και ο Παπαδασάκη. Μην είστε ξενοκέφαλος. Αυτό. Τα λέμε. Έλα φίλε. Ναι, καλημέρα. Γεια σου φίλε. Προφοριακά θέλω να σου πω αυτό που λέω ότι ο Κοφίδης είναι το καλύτερο παιδί που έχει βγει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συγγνώμη, είπαμε ότι είναι κακό παιδί. Ρε. Από τα καλύτερα παιδιά είναι ο Κοφίδης. Όχι από τα καλύτερα παιδιά, το καλύτερο παιδί. Γιατί γνώρισες και τους άλλους ρε φίλε. Τα καλύτερα παιδιά. Με έναν αδερφός μου έπαιξε 9 χρόνια αλφαεθνική. Τι να σου πω τώρα. Άρα έχει από τα αποδυτές. Ναι, ναι, έτσι. Τώρα επειδή στην Τζόρνταν τα ξέρεις όλα. Όχι. Υπάρχουν και άλλα καλά παιδιά. Τι έκανα, τα καταργήσουμε μετά. Μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος όλοι λένε ότι είναι το καλύτερο. Εγώ το ξέρω προσωπικά, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Από τα καλύτερα παιδιά είναι, σου λέω. Ναι. Εμείς δεν το ξέρουμε. Εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ξέρουμε και άλλα καλά παιδιά όμως. Δεν μου έστειλε αυτό που λέει. Ποιος σου είπε σε ένα. Ποιος πληροφοριοδότης σου είπε ότι οι Αριανοί βρίζουν το Λάσκαρη. Ότι οι Αριανοί βρίζαν το Λάσκαρη. Ναι. Υπάρχει ραδιόφωνο του Άρη, στο οποίο η παραγωγή. Ποιο ρε το αυτό το ανύπαρκτο ραδιόφωνο, γιατί, κάτσε τώρα περίμενε. Γιατί είναι ανύπαρκτο ρε φίλε, γιατί. Άκουσα. Συγγνώμη, για να καταλάβω. Ναι. Είναι εκεί μέσα ναι. Που εκτιμώ, οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν. Ποιον εκτιμάς. Πάντων, άκουσε λίγο. Δεν άκουσα προηγουμένως τι είπες. Ποιον εκτιμάς.
τον Ζάχο τον Τρούλιν, τον Χατζη Αθανασίδη και ένα-δυο ακόμα. Ε, αυτοί είναι ρε φίλοι, 4-5 άτομα. Δεν αυτοί δεν είπαν δύο πράγματα γιατί κάνω παρέα μαζί τους. Ε, εντάξει. Απλά να σου πω κάτι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ποσότητα. Ναι, μια ομάδα αγιανών, ναι. Ξέρω εγώ, ναι, τι κάνουν. Στο διαδίκτυο, ναι. Που στο μόνο που τις ανασχετεί με το Λάσκαρη είναι, είναι ότι δεν πολύ γουστάρουν τον Πρίφτη. Για, κυρίως για, όχι για τις επιλογές που έχει κάνει τις παικτικές, ναι. για το σύστημά του στην επίθεση. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια κριτική. Τον αγαπάμε, τον είπατε, λέει, τον είπατε, λέει, ψέματα, λέει, και αυτοί ψέματα. Άκουσε τον είπατε, λέει, πώς το λένε, νέον Δαμιανίδη. Ποιο ρε, ποιος, τώρα, ποιος τα λέει αυτά. Ποιος τα λέει αυτά. Ποιος το ραδιόφωνο του Άρη τα λέει αυτά. Δεν τα λέω εγώ, δεν είμαι ραδιόφωνο. Ναι, ποιος σου το είπε σένα αυτό το πράγμα. Το άκουσα σήμερα στο ραδιόφωνο. Αυτό το πράγμα είναι σοβαρό. Το άκουσα στο ραδιόφωνο. Βγήκε ο σπόρος να πούμε. Γίνονται σημεία και τέρατα. Τι τέρατα ρε φίλε. Εγώ σε λέω τι είπαν αυτοί. Μπερμπάντοφ, έχουν χρεωθεί ο Μάρτς. Βρά τον Μπερμπάντοφ, κοίτα το δικό σου μαγαζί τώρα. Άσε τον Μπερμπάντοφ. Κάνετε γαργάρα. Άκουσε λίγο, την κάνετε γαργάρα. Ποιος έκανε γαργάρα. Στον Μπερμπάντοφ εγώ την έκανα γαργάρα. Ένας άνθρωπος στον Άρη ο οποίος έχει κάνει τρομερές κινήσεις. Ποιος? Και παιχτικές. Ποιος? Έχει συμμαζέψει το σύλλογο οικονομικά. Ποιος παιδί μου. Δημιουργείς πρόβλημα ρε αυτό που λες. Ποιος δημιουργεί πρόβλημα. Μα, αυτό που λες. Το ραδιόφωνο του Άρη το είπε. Εγώ το λέω το ποιο πρόβλημα. Ποιο ραδιόφωνο του Άρη είπε δύο πράγμα. Το ραδιόφωνο σας. Ένα έχετε. Το δικό μας. Ναι. Ποιο ραδιόφωνο ρε. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο. Αυτοί οι φίλοι σου εκεί που είναι. Αυγώ, ναι. Αυτό που λέει, μπορεί και εγώ να βγω να πω μια παπαριά. Δεν είπε παπαριά. Δεν είπε παπαριά. Οι άλλοι οι οποίοι ήταν εκεί λένε απαράδεκτα, τα ξέρουμε κι εμείς κτλ. Άρα μην βρεις εμένα. Πάνε εκεί και βρεις εμένα. Ναι, όχι, απλώς. Επειδή δεν παίζει τέτοιο θέμα. Πώς δεν παίζει, το είπαν αυτοί. Τώρα τι να. Εντάξει, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Όχι, εγώ δεν ξέρω καλύτερα. Ξέρω ότι τον είπατε τον Λάσκαρη νέο Δαμιανίδη. Πού το έχεις ακούσει αυτό το πράγμα. Άντε πάλι. Ρε φίλε. Τι άντε πάλι τώρα. Ρε φίλε, συγγνώμη. Τώρα συνεννοούμαστε δύο άνθρωποι. Ναι. 12:30 μία ώρα τη νύχτα. Ελληνικά ωραία, μιλάω. Εντάξει, έγινε. Αυτό δεν ισχύει, φιλαράκι. Δεν ξέρω τι ισχύει. Εγώ ξέρω τι λέτε εσείς. Δημιουργείς ένα θέμα. Ένα θέμα που έχει ίσως να είναι ο καλός παράγοντας αυτή τη στιγμή στη Βόρειο Ελλάδα. Ας το κλείψουμε, ρε φίλε. Εγώ λέω τι λέτε. Εγώ βλέπω, αγόρι μου, εγώ πηγαίνω στο γήπεδο 500 χρόνια. Μπράβο. Έχω δει δασιγέννηδες, έχω δει ηλιάδες, έχω δει τις παλαγιές στα μάτια. Σκόρδες έχεις δει. Τα πάντα έχω. Α, και φουσιά, δεν τους λες αυτούς. Γιατί δεν ξέρω. Ποιοι παράγοντες ήταν σωστοί στον Άρη. Αυτοί που ήταν του λαού, ρε. Πες μου, έναν καλύτερο παράγοντα. Ο Σκόρδας, το Αλάνι, ρε. Άναψε του μάνι. Σοβαρά μιλάμε. Σοβαρά μιλάω κι εγώ για τον. Για να κοντραριστώ μαζί σας. Πώς, τι. Έγινε, τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε έλα για καφέ λίγο, να σου πούμε πέντε πραγματάκια. Μπας και βάλεις λίγο μυαλό. Α, εγώ δεν βάζω και μυαλό, φίλε. Εγώ ακούω, το ραδιόφωνο σας με ευλάβεια. Άκουμε λίγο. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους που λες τους ακούω με ευλάβεια. Και διαπιστώνω ότι είπαν στο ραδιόφωνο σας ότι είπατε, λέει, η Αργιανή το Λάσκαρη. Με οδανιό. Ραδιόφωνο τους. Α, ραδιόφωνο. Α, πάλι δικασμό έχουμε, δηλαδή έχετε. Εγώ δεν το ακούω αυτό το ραδιόφωνο. Εντάξει, φυσικά. Γιατί ακούεστε να βρίσκετε και δεν ακούω αυτούς. Είσαι προδότης του ραδιόφωνο του Λάσκαρη. Προδότης είμαι εγώ. Έτσι θα πούνε αυτοί, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, για λέγε. Και άλλα τι να πω, άλλα. Έτσι, με είπαν έτσι, έλεγα. Εγώ δεν τα ξέρω τα του Άρη, μου τα λένε, λέει. Μπορεί να πω, ας πούμε, μια κακιά κουβέντα για τον Τζόρνταν ή για σένα. Πρέπει να υπάρχει να ισχύει. Τέλος πάντων, άντε, μπάει. Καλό βράδυ. Γεια σα. Δεν ξέρω, έτσι είπαν αυτοί. Τώρα εγώ λέω ότι δεν είναι δικό μου. Τα δικά μου είναι δικά μου. Του Τζόρνταν είναι του Τζόρνταν. Τα άλλα τα άκουσα παλού. Τι α σου πω τώρα, ότι είναι δικά μου, κόκκινο είμαι. Δικό μου είναι το θέμα. Όχι, δεν είναι δικό μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλη μου. Το πάω. Καλώς ο Γιάννη. Τι έγινε, ρε. Χρόνια σας πολλά. Το κερατσίρι, τι έγινε, ρε. Θα σου πω τώρα. Χρόνια πολλά και στο φίλο του Γιάννη του Χιλιτίδη. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, για το μάτι του Κυρετσινίου σήμερα. Τζόρνταν, πολύ καλά τα λες. Πάρα πολύ καλά τα λες. Αδικία μεγάλη. Θα σου πω, όχι. Πρώτον, είμαστε αδικαιολόγητοι. Ναι. Που αυτή την ομάδα την είχαμε 10-15 πόντους διαφορά.
Βρέω, λέει, 40 χρόνια παίζα μπάσκετ εκεί και τα μωρά στην κερκίδα. Γελάει ο κόσμος τώρα. Τι να λέμε. Λοιπόν, πέρα από αυτά όμως. Το μπάτζετ δηλαδή του Κερατσινίου είναι πιο μικρό από το δικό μου. Όχι, είναι το μισό το ΠΑΟΚ. Το μισό το ΠΑΟΚ. Είναι ξεφτύλα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι ξεφτύλα αυτό που συνέβη. Τι έγινε, ρε μπάσκετ. Τόσοι μπασκετικοί ΠΑΟΚΣΙΔΕ, ρε. Τι λέτε, ρε. Φέρτε το Βεζιρτζί, κύριε. Ακούσε με. Ρε τι ώρα. Ρε του ΠΑΟΚΣΙΔΕ, του μπασκετικού. Κανένα το δικαίωμα. Ρε το μπασκετικό ΠΑΟΚ. Αυτό που είπε και ο Τζόρνταν, να μην πούμε ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα, όποιο είδε το ματ. Έγινε ό,τι έγινε, γίνεται και στο ποδόσφαιρο από τους αντιπάλους. Βρε, το κάναν για το Βάζελο το βράδυ, για το εύκολο του τρένι, το έργο. Τρέμει το Σκορσιανίτη ο Βάζελο. Κοίταξε, ξέρεις τι γίνεται. Τρέμει το Σκορσιανίτη ο Βάζελο. Τι γίνεται, όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Αυτό. Ένα σφυριγματάκι. Ναι. Θα πάρεις υπέρ. Ο Ολυμπιακός. Άκου να δεις. Ο Ολυμπιακός εκεί διαφέρει τώρα. Θα σε είχε στον τελικό, ας έσφαζε στον τελικό. Λοιπόν, αυτοί σε σφάζουν από τον ημιτελικό. Κατάλαβες. Γίνεται. Σήμερα πάω πήρε τέσσερα αδικία, αδικία. Αύριο, αύριο να βγάλουμε ματωμένα πρωτοσέλιδα. Αδικαιολόγητος ο ΠΑΟΚ που δεν προκλήθηκε. Έτσι, αδικαιολόγητος. Δεν επιτρέπεται. Στο δικαίωμα να πούμε ότι σήμερα πάω πήρε τέσσερα σφυρίγματα κατά. Ένα καθαρό κόψιμο του Σκορτιανίτη χρεώθηκε επιθετικό. Φέρτε πίσω το Βεζιρτζί. Πήρε στο φάρο, βάζει καλάθι. Το τελευταίο που λέει ο Τζόρνταν είναι η πιο κρίσιμη φάση του αγώνα. Ναι, ρε, αφού είναι ισοπαλία, είναι 37 δευτερόλεπτα. Τα πράγματα εκεί που ήρθαν, έπρεπε ο ΠΑΟΚ, όπως πέρυσι ο Παναθηναϊκός στο παλατάκι στο ημιτελικό του κυπέλου, το τελευταίο δίλεπτο, πήρε τρία σφυρίγματα και πήγε τελικό. Σαν μεγάλη ομάδα που ήταν, πιο μεγάλη τον ΠΑΟΚ, πήρε τα σφυρίγματα από τη διαιτησία. Σήμερα εμένα, σαν πιο μεγάλη ομάδα, δεν μου τα δώσανε. Δεν με θέλαν να με πάνε στην Κρήτη, ο τελικός θα γίνει στην Κρήτη. Άλλο μπάχαλο αυτό. Ο τελικός ορίστηκε στη Ξάφη και ξαφνικά τον πήγανε στην Κρήτη. Αδικία. Αυτό δεν γίνεται πουθενά σε κανένα άλλο κράτος, μόνο στην Ελλαδίτσα μας. Αδικία. Έτσι. Οπότε, φίλοι εσείς όλοι που βγαίνετε και λέτε ότι έλα μου ρε Τζόρνταν τώρα, έλα μου ρε Βλάχο Μπόχουμ τώρα, θα σας περάσω σφυρίγματα. Δυστυχώς όταν το παιχνίδι είναι στην κόψη του Ξεραφιού, δεν πήραμε τα σφυρίγματα που πρέπει να πάρουμε. Τα πήρε ο μικρός ο Φάρος ή η μικρή ομαδούλα. Μικρή ο Φάρος. Ναι, τα πήραν αυτοί. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Ομάδα μου, ναι, μπορείστε. Στο Κερατσίνι, στο γήπεδο. Πάνε λιγότεροι κερατσινιώτες από ό,τι ΠΑΟΞΙΔΕ στο παλατάκι. Όχι, όχι, όχι. Και σε αυτό, και σε αυτό σου δίνω δίκιο. Είμαστε απαράδεκτοι σαν ΠΑΟΞΙΔΕΣ που δεν πάνε στο παλατάκι. Είμαστε απαράδεκτοι. Είναι καμιά 50, 60, 70 πάνω από ποσό που αυτοί στηρίζουν την ομάδα του μπάσκετ. Είμαστε απαράδεκτοι. Αλλά σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει φέτος αυτά τα σκαμπανοβάσματα. Δεν τράβηξαν τα δυο του βασικά του Βασιλιάδης και Χάτσερ και η ομάδα αποκλείστηκε. Μάλιστα. Όταν τραβάνε αυτοί οι δύο παίχτες, η ομάδα ρίχνει πάνω από 15 πόντους. Παρακολουθήστε τον ΠΑΟΚ να δείτε ότι είναι το πρώτο που σας τα λέω. Τώρα βαρέσαν 27 τρίποντα και βάλαν τα 5 τώρα τα 4. Τι να κάνουμε, αυτός που απομακρύνθηκε τη μέρα του σήμερα, μας απόκλεισε. Τέλος πάντων, τι να κάνεις, για άλλη μια φορά ο ΠΑΟΚ μας απογοήτευσε. Λέμε πάλι μόνο ο ΠΑΟΚ τα κάνει αυτά. Δυστυχώς μόνο ο ΠΑΟΚ. Έδωσε χαρά του αντίπαλου. Γεια σου ρε μπασκετική Θεσσαλονίκη. Ο νέος Δαμιανίδης λένε οι άλλοι. Από το φάρο προχώματος πως Κερατσινίου κάνουν οι άλλοι. Εσείς... Αποκλείστηκε από τον Άγιο Νικόλαο του μπάσκετ. Πάλι ένας εύκολος τίτλος για τον Παναθηναϊκό. Τι να κάνουμε. Συνεχίζουμε. Αυτά να τα βλέπουμε εμείς που δεν στηρίζουμε την ομάδα. Η ομάδα αυτά τα χρήματα έχει, τα άρχισε στον Σκορτσιανίτη για να τον κρατήσει μέχρι τέλος σεζόν. Δεν μπορεί να φέρει ένα άλλο παίχτη. Τι να κάνουμε. Πάτε στο γήπεδο, κόψτε 2.000 αρκές, τρέχει στην ομάδα για να δούμε ένα παίχτη. Για να μην έχουμε αυτά που τραβάμε. Τι που να κάνουμε, λέει, 3.000 αρκές. Να πάμε να κόψουν 2.000 αρκές. Γιατί ρε γελαστή, αυτό τι είναι. Για τον ΠΑΟΚ δεν είναι τίποτα αυτό. Τι να κάνω. Πέρα αυτό, παιδιά, σας εύχομαι να έχετε μια πολύ καλή χρονιά, να ο καινούς να σας βρει. Με υγεία όλους εσάς, της οικογένειάς σας. Έτσι, όλο τον και κόσμο. Όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και εσύ πω, κάρα μας λίγο μεγαλύτερες χαρές και όχι αυτές τις πίκρες που γνωρίζουμε φέτος. Πίκρες γιατί. Αυτά παιδιά, γιατί... να είστε καλά και πάλι καλή χρονιά να έχουμε. Είναι δύσκολο πράγμα για να σε πάω, να ξέρεις. Είναι και πίκρες. Δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Πίκρες, αλλά παοξής γεννιέσαι δεν γίνεται να ξέρεις. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Παοξής γεννιέσαι δεν γίνεσαι. Να είστε καλά παιδιά, καλή χρονιά να έχουμε. Αν εσείς έχετε δυσκολίες, ρε. Τι να πούνε οι Αριανοί Κυρακλειδίδες. Και αυτή είναι ακόμα πιο δύσκολη. Να πείτε βρε
ευκαιρία. Και αυτή είναι ταλαιπωρημένη, δεν είναι. Ταλαιπωρημένη. Είναι λαό ταλαιπωρημένο. Είναι πεθαμένη, τι ταλαιπωρημένη. Βέβαια, αυτοί φταίνε και αυτοί οι ίδιοι. Αυτοί του καταντήσανε. Αλλά είναι ταλαιπωρημένοι. Βάζει του Ηρακλειδεί με του Αριανού. Όχι, για του Αριανού λέμε. Για του Ηρακλειδεί δεν φταίνει. Δεν είπα για του Ηρακλειδεί. Για του Αριανού. Ηρακλειδεί, άμα κάνουν και φταίνε, θα τα πούμε. Για του Ηρακλειδεί. Οι Ηρακλειδεί τι φταίγανε. Δεν φταίνε σε τίποτα, φυσικά δεν φταίνε σε τίποτα. Σε καμιά περίπτωση ήταν θύμα του συστήματος αυτή, την πλήρωσαν για εξαιτίας του κολοκοτρονοτσίου. Βάλανε φέση να κάνω κόσμο, το κράτος, την πλήρωσαν. Ας πω κάτι, καλά κάνανε. Εντάξει. Γιατί έτσι τους ξηγήθηκαν. Και αυτοί και η ΑΕΚ. Καλημέρα. Και εκείνοι καλά κάνανε. Και οι Αριανοί καλά κάνανε, φάγαν τα λεφτά από τους παίκτες. Μάλιστα. Έλα φίλε. Σχημιοθεραπείες. Καλημέρα. Ναι, ναι φίλε. Ακούτε. Βέβαια, σας ακούω με μεγάλη προσοχή κιόλας. Καλημέρα. Λοιπόν, Τζορντάν, είμαι συνοπαδός όπως και στον Πόχουμ πριν, θέλω να σας πω μια φιλική συμβουλή. Επειδή φίλε μου Τζορντάν φαίνεται ότι δεν έχει παίξει μπάσκετ ποτέ, είσαι ποδοσφαιρικός. Όχι, αυτός είναι μπασκετικός παοξής τώρα. Εσύ. Λοιπόν, ναι. Αυτό που λέει ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, συγγνώμη, με συγχωρείς αυθόρμητα, γελάω. Μπασκετικό παοξία. Αλλά ξέρεις, θέλω να πω. Όταν όπως εγώ κάθομαι και ακούω ευλαβικά π.χ. εσένα και τον Τζορντάν, που δεν έχω παίξει εγώ μπάλα, τι το έχω δει την μπάλα σαν οπαδός σε γήπεδο μέσα, δεν έχω πατήσει ποδοσφαίρι. Αν έχεις παίξει μπάσκετ, ζητώ συγγνώμη, ταπεινά. Έχω παίξει και έχω παίξει, δεν θέλω να σου πω τώρα. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Και αλφα τοπικό να έπαιξες, έχεις παίξει οπότε. Σε εθνικό επίπεδο έχω παίξει. Τελείως, τελείως. Όχι αλφα-ένα. Σεβασμός, σεβασμός στον αθλητή. Πάμε παρακάτω, λέγε, λέγε. Γι' αυτό θα σου δώσω δύο συμβουλές πολύ γενικές. Μην κάνεις ποδοσφαιρική προσέγγιση Τζόρνταν του μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο. Καλά ρε φίλε, δεν ξέρουμε τα βήματα δηλαδή. Τι μήπως εμείς τι κάτσερε. Άκουσε με λίγο. Α, μην το κάνεις αυτό σαν να πετάγεσαι. Άσε με να τελειώσω γιατί έχω δύο λεπτάκια πάντα μου. Μην τον αγχώνεις τον ακροατή, είναι μπασκετικός. Όντως. Λοιπόν, εσύ κάθεσαι και μου λες για τα βήματα στο τελευταίο λεπτό. Δεν είναι φίλε μου μπάλα που πιέζεις 80 λεπτά και επειδή σε δώσε ένα πέναλτι μπορείς να μιλάς για μια φάση. Θα μιλήσεις πρώτα για τα 5 στα 27 τρίποντα. Θα μιλήσεις πρώτα για το 2-10 που σηκώνεται κάτω από το καλάθι. Τα πάμε αυτά. Κάτσε λίγο να σου μιλήσω τώρα. Άκου δύο λεπτά. Θα μου κάνεις προσέγγιση πρώτα ότι δεν κυνηγάει καθόλου τα μισή μάτσο πάω σήμερα που παίζει με ένα σέντερ ο Φάρος και Ρατσινίου και μπορούν να το φορτώσουν στα φάρος στο δεκάλεπτο και να κάνει πάντα ο Σφορτσιάνης με τον Μάρκοβιτς από κάτω και μετά να σε φταίξει. Με ένα σφύριγμα φίλε μου δεν μπορείς να ρίξεις ευθύνη και άμα είσαι μεγάλη ομάδα πας και τους καθαρίζεις αυτούς. Μπαμ μπαμ. Τελειωμένα πράγματα. Σύμφωνοι. Ωραία. Από εκεί και πέρα το να ασχολείσαι με τα βήματα, επειδή και εσύ πήρες δύο σφυρίγματα πριν, είναι μικραίνεις την ομάδα μόνο σου φίλε Τζόρνταν και στο λέω φιλικά. Όπως επίσης, για να ξέρεις, στο μπάσκετ, άμα θέλει ο άλλος να σε βγάλει offside με την καλή έννοια ενώ νοκάουτ στο ματς, σε φορτώνει στο πρώτο δεκάλεπτο δύο φάουλ, αλήθεια στον καλό σου παίχτη και αυτό το ξέρω. Ναι, ωραία. Τέτοιο πράγμα δεν έγινε σήμερα. Πώς δεν έγινε, δεν έγιναν βήματα δηλαδή σήμερα. Εμείς τι είπαμε δηλαδή. Ναι, φίλε μου, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Άντε πάλι. Είδες να φορτώνει φάουλ επειδή είδες να θέλει να γυρίσει το μάτι στο φαρό. Έκανε ένα λάθος. Για μένα λάθος είναι όπως είναι λάθος και η προηγούμενη φάση. Έκανε ένα λάθος. Ναι, είναι λάθος, φίλε μου. Έκανε ένα λάθος, αλλά στήχησε το τελικό. Δεν μου λες ρε Δερβισάκο, στην άσχημη, στην κακάσχημη εμφάνιση που έκανε η ομάδα σε ένα παράδεκτη αυτή την ξεφτυλισμένη εμφάνιση. Δηλαδή πρέπει να έρθει το λάθος για να την αποκλείσει. Ρωτάω εγώ τώρα. Και εγώ σου απαντάω. Το λάθος πάντα θα υπάρχει. Α, θα υπάρχει. Ωραία. Αν όμως έχει διάθεση να σε σφάξει, φαίνεται ξανά. Είδες λοιπόν, εκεί πέρα φάνηκε. Σε φορτώνει δύο φάουλ, όχι δεν φάνηκε εκεί, σε φορτώνει δύο φάουλ στο δεκάλεπτο στο Βασιλιάδη και στο Σκορτσιανίδη και σε σφάζει. Εκεί σε σφάζει. Δεν είναι τίποτα τέτοιο. Έτσι. Ούτε... Και δεν σου φταίει αυτός που αυτή ο Φάρος, άμα γι' αυτό του έκανε μπασκετική προσέγγιση. Άμα δεις, κλείνουν σε όλο το match, κλείνουν τη ρακέτα του γιατί ξέρουν ότι έχουν ένα σέντερ. Ναι. Άμα εσύ δεν φύγεις, είσαι τόσο ακατάλληλος και βάζεις 5 στα 27 με επαγγελματίες παίχτες, δεν σου φταίει το περισσέρι, το κερατσίνι. Τα είπαμε αυτά, εντάξει. Ναι, μην κολλάς όμως το βάλω. Δεν κόλλησα, ρε. Το αναφορά έκανα. Το λέτε, λες και έφτιαξαν τα βήματα που δόθηκαν φάρου και αποκλείστηκε. Εγώ σου λέω. Έχεις δίκιο, είναι λάθος το σφύριγμα, αλλά όπως το λέω είναι λάθος σφύριγμα. Και ξέρεις κάτι φίλε Τζόρνταν, ειλικρινά, η διαφορά είναι ότι αν παίξουν 10 φορές ο Φάρος από το Κερατσίνι με τον ΠΑΟΚ, 7 στις 10 δεν θα κερδίσει το ΠΑΟΚ.
αν παίξει 10 φορές ο φετινός ΠΑΟΚ με τον φετινό Παναθηναϊκό. Δεν αμφιβάλλω σε αυτό που λες. 10 στις 10 θα κερδίσει. Πίστεψε, δεν είχε κανένα λόγο να το στήσει για να παίξει με τον Φάρο. Και τις 10 φορές θα παίζαμε στην Ξάνθη στο Ηράκλειο, γιατί υπήρχε και αυτό τώρα. Είχαμε προτρέξει εμείς γιατί να γίνει στο Ηράκλειο τελικό. Δεν είχαμε περάσει. Κλασική ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, έτσι. Ναι. Φτάσαμε να λέμε ότι τι μας έχει, ποιος Βάζελος. Ο Βάζελος 10 φορές να κατέβουμε μέσα στο παλατάκι να αρχίσουν και τι 10 να το πάρουν το κύπελο. Σήμερα έτσι όπως είναι οι ομάδες. Εντάξει, εγώ είπα. Εγώ είπα άλλο όμως. Εγώ είπα ότι με το Φάρο θα το πάρουν περίπατο. Με 40 πόντους. Κατάλαβες. Και εγώ αυτό πίστευα, φίλε μου. Δεν είπα το αντίθετο. Όχι, ο Βάζελος θα το πάρει με το Φάρο με 40 πόντους. Και με εμάς με 20 θα το παίρνει, το λέω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το έχει δείξει αυτό η ιστορία. Το τελευταίο παιχνίδι παίξαμε, είδες. Η ιστορία, ναι, αλλά αυτό ήταν μια μεγάλη διαφορά που με δυναμικό το σήμερα. Το ότι εμείς με την προσοχή του Σοφοκλή από το εκεί που πηγαίναμε για πέσιμο καταφέρουμε να στεκόμαστε αξιοπρεπώς, δεν γίναμε και ομάδα. Ένα παιχνίδι είναι ρε φίλε. Θα έχεις κόσμο, θα έχεις αυτό, άλλο σύλλογος είσαι, είναι ντέρμπι, είναι αλλιώς. Δεν είναι. Τζόρνταν, απλά ξέρετε φίλε τι γίνεται και για να κλείσω να μιλήσω και ο επόμενος. Στο μπάσκετ 9 στις 10 φορές ο καλύτερος κερδίζει. Δεν είναι σαν τη Ρουσιά. Συμφωνώ, συμφωνώ. Μπορεί από μια στραβοκλωτσιά να κρατήσεις άμυνα, να πεταχτείς λίγο σε μια αντιπίθεση να σκοράρεις. Το μπάσκετ δυστυχώς 9 στις 10 φορές ο καλύτερος θα κερδίσει. Συμφωνώ, έτσι είναι. Δυστυχώς, τέλος πάντων. Αυτά παιδιά, καλημέρα και καλή συνέχεια. Ωραίος, ωραίος. Ο άνθρωπος έχει παίξει. Δεν με νοιάζει να έπαιξε cast ή α1. Μένα με νοιάζει ότι είναι το αθλήματος. Δεν είναι κανένας παόξης που λέει ξύπνησε σήμερα κύριε το μάτς. Να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, κυρία μου, εσείς. Ήθελα να σας πω το εξής. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα αργιανό να βρίζει το Λάσκαρη. Τώρα αν μου λέτε εσείς ότι βγήκε ένας, δύο και το είπαν αυτό, θα σας πω κι εγώ ότι ο Νικόλας βγαίνει 5-10 χρόνια. Έλα ρε, μη φοβάστε, δεν θα φύγει. Θα πω εγώ την Τζόρτζια να μην φύγει. Μη φοβάστε, μη φοβάστε. Απλά στο ραδιόφωνο του Άρη υπόθηκε και υπήρχαν οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί. Εγώ εχθές που έβλεπα το μάτς με τον Παναθηναϊκό, παρόλη την πίκρα του κόσμου, όλοι ξέρεις τι λέγανε. Ευχαριστούμε πολύ που είναι αυτός ο άνθρωπος και κράτησε την ομάδα. Ναι. Ναι, φυσικά. Υπάρχουν όμως και αργιανοί που τον λένε Νέο Δαμιανίδη. Και δεν το λέω εγώ. Το ραδιόφωνο του Άρη το είπε. Εντάξει, βγήκαν ένα-δύο και εγώ σου λέω βγαίνει ο Νικόλας και λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι εφηβικός. Μα δεν βγήκαν στο ραδιόφωνο να το πούνε. Μα δεν βγήκαν στο ραδιόφωνο να το πούνε. Στο ραδιόφωνο οι συντελεστές και οι ακροατές το σχολιάζαν με αρνητικά σχόλια. Μην προσπαθείτε να κρυφτείτε το χαρακτήρα σου. Δεν μπορεί να τον κρύψει. Όχι εσύ. Ένας λαός, αν έχει κακό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να τον κρύψει. Ναι, εγώ δεν έχω ακούσει τον κόσμο του Άρη να βρίζει το Λάσκαρη. Τώρα πώς είναι το κόσμο. Μπορεί να είσαι κουφός. Πού να είσαι εγώ. Από εκεί πέρα. Να μην ακούς. Λοιπόν, κουφός μεταφορικά. Και αν θέλει κάποιος να σε σφάξει στο μπάσκετ, ναι, ναι. Ξέρεις τι κάνει. Για πες, κάνει αυτό που έκανε ο διαιτής στον αγώνα Ολυμπιακός Άρης που στα 3 πρώτα λεπτά είχε δώσει 3 φάουλ του Μακνίλ. Του καθάρισε. Μάλιστα. Αυτό έχει. Κάνει. Οι διαιτητές στο μπάσκετ είναι μούτρα. Και εγώ εμένα οι είναι πιο εύκολα μπορεί να σε κάνουν. Φίλους που έχω παοξίδες, πριν παίξει ο ΠΑΟΚ με το Φάρο, λέγανε Φάρος τι είναι αυτό και γελούσανε. Σήμερα εγώ έμαθα το Φάρο ρε παιδιά, συγχαρητήρια σε αυτούς τους παίκτες του ΠΑΟΚ που καταφέρανε αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό συγχαρητήρια, μπράβο. Είναι φίλε μόνοι τους οι καημένοι. Το καταφέρανε. Χωρίς κόσμο, χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα. Μόνοι τους είναι φίλε. Εμείς κάνουμε αγώνα για να καταφέρουμε. Κάτσε ρε φίλε, αδικείτε τους παίκτες. Εγώ αν ήμουν παίκτης του ΠΑΟΚ θα έλεγα βρε δεν πάνε να πνιγείτε, πάνε να λέτε ό,τι θέλετε βρε. Βρε άντε φύγετε από εδώ. Πρέλεβιτς. Όταν κάνεις κάνουμε... από ομάδα Α2 και είσαι ο ΠΑΟΚ δεν δικαιούσε να μιλάς. Έλα μόνο τώρα εντάξει. Αυτό. Εντάξει. Για μένα είναι για πρόστιμο όλη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό πάντως δεν είναι νέος, πώς το λένε, Δαμιανίδης ο κύριος, έτσι όπως λένε μερικοί Αργιανοί. Εγώ με την καλή δεν μου την καρδιά. Λένε μερικοί, εγώ ξέρω ότι το 99% λένε ευχαριστούμε πολύ αυτόν τον άνθρωπο που υπάρχει στον Άρη. Το 1% κατέστρεψε τον Άρη, το 99% απλά παρακολουθούσε. Γεια σου φίλε. Ωραία σας την είπα, για χαρά. Ωραία σας την είπα. Το 1% κατέστρεψε τον Άρη, όχι το 99%. Ακούτε, με λέτε με ένα μασάλια, με ένα τρελό δεν με βγάλετε. Εγώ είμαι τρελός από μόνος μου. Δεν χρειάζεται να με βγάλετε εσείς. Επόμενη γραμμή, ναι. Αυτό που λέ. Μάλιστα κύριε. Εκτός από τρελός. Είσαι και επικίνδυνος για την πόλη Θεσσαλονίκη. Και θέλω σε παρακαλώ να με αφήσεις να το τεκμηριώσω. Τόσα έτσι έμαθες να μιλάς, λογικό έτσι. Αργιανός άμα είσαι φίλε, είναι τιμή μου να με κάνεις κριτική. Δεν είμαι αργιανός, είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Πριν 1-2 εβδομάδες και άκουσα στο ραδιόφωνο ότι όπως ο κρυωμένος βγήκες και είπες
Κοντέ σου τα φάγανε με τον Τζίμιρο, με το ένα, με το άλλο. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Σε δαγκώσαν, είπα. Όχι, δεν είπα τα φάγανε. Απαράδεκτο, γιατί βρίζεις και αποθαρρύνεις έναν επενδυτή, ο οποίος έχει σώσει τον ΠΑΟ κάθε τη στιγμή με τα χρήματά του, και βγαίνει σε ένα λαοφιλές ραδιόφωνο και ακούγεσαι. Φοβάσαι κι εσύ, φοβάσαι την αλήθεια κι εσύ, τη φοβάσαι την αλήθεια κι εσύ. Δεν είναι αλήθεια. Φοβάμαι ότι πήρες ένα μικρόφωνο, λες ό,τι σου κατέβει και δεν βλέπεις τις συνέπειες. Γιατί πολύ απλά. Άκου το Βασιλόπουλο, γεια σου, φίλε. Το Βασιλόπουλο! Το Βασιλόπουλο, γεια χαρά! Δεν κάνω κουβέντα μαζί σου, Χαϊβάνη. Που σε φορτώσαν 1 εκατομμύριο, το λέω, Βατβόδι. Χαϊβά, το Βασιλόπουλο να ακούς που σε έφερε τον Κοτσιανικούλη μαζί με τον φίλο του τον Ζαγοράκη και με τον Καγκάτσι. Δεν σε θέλω για πελάτη. Επόμενη γραμμή. Άρα από εκεί πέρα. Χαϊβάνη. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα σας, κύριε Ραβδόπουλα. Καλημέρα σας, κύριε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πάνελ. Χρόνια πολλά. Έτσι. Και στο Γίγαντα που είναι εκεί πίσω από τα πλήκτρα. Έτσι. Πάμε, πάμε. Σε έχω πει 100.000 φορές, αλλά μυαλό δεν λες να βάλεις. Εγώ, ρε, γιατί το θέμα πω... δεν είναι ότι είσαι τρελός. Η παράνοια έχει διαφορά με την τρελά. Πρόσεξε να δεις το. Άρα είμαι παρανοϊκός. Εννοείται. Μάλιστα. Λες εσύ τώρα ότι οι συντελεστές του ραδιοφώνου του Άρη. Μάλιστα. Και αν πεις τώρα τα ονόματα των συντελεστών. Ναι. Θα αρχίζουν να γελάνε και οι χελώνες. Χελώνες, ξεγελώνες αυτοί είναι. Τι θα κάνουμε τώρα. Άκου τώρα να δεις. Ψέματα λέω. Ο Μπουγάτσα. Ο Μπουγάτσας. Ο Τρούλινγκ. Ο Τρούλινγκ. Ο Σπόρος. Ο Σπόρος. Λοιπόν, αυτοί όλοι οι οποίοι διατελέσανε. Ναι. Πρωτοπαλίκαρα του Λάμπρου Σκόρδα. Ναι. Κάνανε τώρα ραδιόφωνο. Μάλιστα. Χωρίς να έχουν ταυτότητα της ΕΣΥΕΜ. Ναι. Χωρίς να είναι επίσημοι δημοσιογράφοι. Ο Σαωρίδης όταν έκανε. Ο Σαωρίδης όταν έκανε εδώ πέρα με τον κυρίες και κύριοι. Είχε ταυτότητα. Μισόλεπτο. Συγγνώμη, κύριε. Ζητώ συγγνώμη. Μισόλεπτο. Γι' αυτό αυτή η χώρα είναι γενικώς επικίνδυνη. Τελείωσε. Διότι όλη η χώρα είναι προβληματική. Ενά μέχρι τον Κασιδιάρη βουλευτή. Από τα γενοφάσκια της είναι προβληματική. Ναι, ναι, ναι. Και είναι επικίνδυνη. Ναι. Όταν το ΕΣΟΥΡΟΥ, το υποτιθέμενο. Ναι. Δεν κλείνει. Ναι. Κάτι τέτοιους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Χωρίς να υφίστανται στις εκπομπές ένας διευθυντής ο οποίος να είναι δημοσιογράφος. Με την έννοια του δημοσιογράφου. Ναι, 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 ναι. Κανονικά. Και αφήνει τον υποτιθέμενο Θόδωρ Τζόρντα. Ραπτός. Αρχίζω και συμπαθώ το ραδιόφωνο του Άρη. Γιατί το βρίζουν οι Αργιανοί. Αρχίζω και το συμπαθώ. Αρχίζω και το συμπαθώ. Ο Λάσκαρης ναι. Είναι ο νέος Δαμιανίδης. Δεν το είπαν αυτοί. Είπαν ότι οι φύλαυλοι του Άρη τον ναι. αποκαλούν νέο Δαμιανίδη και το θεωρούν απαράδεκτο. Ναι, το θεωρούν αυτοί απαράδεκτο. Βεβαίως. Η υποτιθέμενη παραγωγή. Αργιανοί δεν είναι, αδέρφια σας δεν είναι. Μισό λεπτό, αυτή η υποτιθέμενη παραγωγή ναι. θεωρούν τη λέξη που είπαν κάποιοι άλλοι Αργιανοί. Ότι το θεωρούν τον Λάσκαρη Δαμιανίδη απαράδεκτο. Το είπανε, ναι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Αυτή η υποτιθέμενη παραγωγή. Μάλιστα. Ναι. Ο οποίος ένας από αυτούς. Τυχώς γι' αυτό παθαίνει και επιληπτικές κρίσεις. Λοιπόν, έτσι. Και είναι σοβαρό το πρόβλημα αυτό που έχει. Ω, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Κόπηκες από το Χιλιτίδη το Γιάννη. Δεν μπορεί να κατηγορούνται πάλι οι Αργιανοί μεταξύ σας τώρα κτλ. Τι είναι αυτή η Αργιανή. Φτιάξαν ένα ραδιόφωνο και το βρίζουν γι' αυτό. Εγώ του είπα. Είναι φύρα είναι. Εγώ στο είπα. Μην κάνει δουλειά μαζί του. Εσύ ούτε παστέλι με του πουλά. Θα βρει τον πελά σου. Εγώ άκουσα ένα ραδιόφωνο του Άρη. Το οποίο ο Φουκαρά είπαν μια καλή κουβέντα για τον κύριο Λάσκαρη. Και είπαν ότι κάποιοι βρίζουν το Λάσκαρη και το λένε νέο Δαμιανίδη. Και δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Εγώ πού να τα ξέρω αυτά τα μπασκετικά πράγματα. Ήρθα εδώ, το είπα με την καλή μου την καρδιά. Όπως έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος, με την καλή μου την καρδιά, κύριε αστυνόμε. Λοιπόν, και έρχονται τώρα και βρίζουν ολόκληρο ραδιόφωνο του Άρη. Είναι δυνατόν, εμένα. Θα το κλείσουν κι αυτό, να πω. Πόσα κλείσανε σε 10 χρόνια. Είπα. Καλημέρα, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Κα,
Καλημέρα, φιλαράκι μου Κώστα, έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Χρόνια πολλά σε εσένα, στην οικογένειά σου, στον Τζόρταν και στον Γιάννη Χιλιτίδη και σε όλα τα παιδιά στο Μετρόπολη. Γεια σου, Νικολάκη. Γεια σου, Νικολάκη. Έχεις χαιρετίσματα και από την Πουπού, την έχω δίπλα μου. Χρόνια μπράβο. Πολλά σας λέει. Μπράβο, χρόνια πολλά στην Πουπού, Νικόλα. Χρόνια πολλά. Ναι, εδώ δίπλα μου την έχω και τρώει τα μελομακάρονα που την πήρα κάτι ψηλά, τα έχει ρημάξει εδώ. Οι κουραμπιέδες είναι καλύτεροι. Οι κουραμπιέδες είναι καλύτεροι, γλυκό μου αγόρι. Ναι. Δύο κουβέντες για τον ΠΑΟΚ, Κωστάκη. Να πει. Να πεις. Εγώ πιστεύω ο Ντούντορ και ο Άρνεσεν ξέρετε, έχει ας πούμε γνώση για τα προβλήματα του ΠΑΟΚ. Ο Άρνεσεν. Ναι. Με 800 κολυστερίνη θα βγει από τον ΠΑΟΚ ο Άρνεσεν. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αν και αυτή τη χρονιά φιλαράκι δεν φέρω τους κατάλληλους παίκτες πάνω να πει μέσα εκεί στον ΠΑΟΚ δεν θέλουν τον ΠΑΟΚ να τον κάνουν το βήμα παραπάνω, θέλουν να το συντηρούν ένα από. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Περιμένω να δω τώρα με τον Ιανουάριο πότε θα γίνουν μεταγραφές. Αν φέρουν κατάλληλους παίκτες να κάνουν το βήμα παραπάνω. Σε άλλη περίπτωση, φιλοράκι, ούτε τέταρτη. Εγώ για μένα, Νίκο, κορόιδο θα πιασούν να κάνουν μεταγραφές τώρα. Να πάρεις... Γιατί να κάνουν μεταγραφές τώρα, τι να πάρεις, πρωτάθλημα, τι να πάρεις. Δεν έχεις παίκτες, ρε φίλε. Τι να πάρεις τώρα, πες μου. Να βγεις δεύτερος, δεν θα βγεις δεύτερος. Θα βγεις με αυτό το υλικό. Τους έχει κάνει... Δεν βγαίνει φιλάρακα. Σας έχει δημιουργήσει Ολυμπιακός. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις τι θα πάρεις. Να σου πω κάτι Τζόρταν, άκου λίγο. Η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είσαι σίγουρος αν μπορεί να κερδίσει ένα μικρό μάτς μες στην Τούμπα, έτσι δεν είναι. Σίγουρος δεν είσαι, φυσικά δεν είσαι. Για τίποτα δεν είσαι. Λοιπόν, χρειάζεσαι παίκτες. Κανονικούς παίκτες, όχι ντεμέκα, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να φαίνεις marketing. Και άμα θες να κάνεις κάτι σοβαρό, να ανεβάσεις επίπεδο, ή τουλάχιστον να βγεις δεύτερο και μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη, για να δώσεις και λίγο ερέθισμα σε αυτό το λαό, έτσι. Το καλοκαίρι μεταγραφές τώρα, για μένα λέω τώρα, έτσι. Λάθος είναι. Ναι, ρε, το καλοκαίρι εννοείται, αλλά από το χειμώνα, από τώρα μπορείς να πάρεις τώρα, ρε Νίκο, τι να πάρεις, ρε Γουρμπιέ. Να πάρεις, ναι. Εσύ, πρώτα απ' όλα να φτιάξεις ένα μηνά, γιατί σου λέω, πάρετε από τη Βέρεια τον πιτσιρίκο αυτό που έχουμε εκεί. Να πάρεις το Σάμπορε. Να πάρεις τον Σέιντελφελτ, να πάρεις τον Γκρέσιτς. Δεν υπάρχουν αυτά. Να πάρεις τα πιστογυρίσματα. Να πάρεις τον και μετά να πληρώνεις και ένα 100 και να πληρώνεις και ένα 100 να πούμε τον. Πώς το λένε, τον Άρνεσεν. Για να σου φέρει να πούμε τον Όλσεν, να πούμε τον Τζίμι Ροτ, θες του Κάτσε. Να σε φέρει, ξέρω εγώ. Με λίγα λόγια Τζόρταν και Κωστάκη, ξέρεις, θέλω να πω για να κλείνω κιόλας γιατί δεν έχω πολλές μονάδες. Λοιπόν, ακούσε παλικάρια μου ότι δεν βλέπω σοβαρά πράγματα στην ομάδα να γίνονται και δυστυχώς επαληθεύομαι αυτό που έλεγα πριν και στη χρονάκια. Δεν ξέρω τώρα Σαββίδης τι γίνεται εκεί μέρα μέσα. Νίκο. Μήπως και αυτός έχει μερίδιο ευθύνης ή κάτι δεν γίνεται καλά στη μεταγλώτηση. Πρόσεξε. Ναι. Όλο το ρεζουμέ είναι η ΕΠΟ, αγόρι μου. Τον Οκτώβριο υπάρχουν εκλογές στην ΕΠΟ, εκεί είναι. Θα τις πάρει ο Βεζιλτζής, ρε παιδί. Αυτό φιλαράκι με την ΕΠΟ το άκου λίγο, ρε. Άκουνα, οι άλλοι δεν χάνουν με τίποτα, ρε φίλε. Το να πάρεις την ΕΠΟ και να κάνεις, κοίταξε, άμα είσαι σοβαρός και παίρνεις κανονικούς παίκτες, κάνεις κανονικούς ούτε υποχρεώσει τίποτα. Κάπου θα σκαλώσεις, φίλε. Οι άλλοι δεν χάνουν πουθενά, δεν σκαλούν πουθενά, δεν βλέπεις. Ποιο δεν σκαλώνουν. Κάνουν και αυτοί, ρε. Πού, ρε. Βράζει τον Παναθηναϊκό, 15 νίκες σερί έχει ο άλλος. Πού σκάλωσε, ρε φίλε. Ποιο σερί, μωρέ. Καθάρισε τον Παναθηναϊκό, άκου λίγο. Χαλάρωσε λίγο. Νίκο. Ας τώρα, αγόρι μου, άκου να σου πει. Ρε, οι άλλοι δεν χάνουν, δεν βλέπεις τι γίνεται. Γελάει όλος ο κόσμος. Δεν κάνουν και σοπαρίες φέρουν. Πού, ρε, αγόρι μου, 15 νίκες έχουν σερί, ρε φίλε. Άσε τους άλλους. Καθαρίσανε το Κολοκοτρονίτσι, καθαρίσαν τη Βέρεια. Πρόσεξε να δεις, καθαρίσαν τον Πανετολικό. Άντε πάλι τα ίδια. Ρε, αγόρι μου, δεν χάνουν οι άλλοι τώρα. Οι ίδιοι τους δεν τους γουστάρουν. Εσύ βγαίνει τώρα με βγαίνει ο Τούντορς με τους παίκτες, με διάφορους παίκτες και στα παράκια και μου γυρνάει. Και εσύ βλέπεις ότι πάει σοβαρά μέσα στον Πάο. Και κοιτάς τον Παναθηναϊκό και τους άλλους. Δεν μου λες. Αφού μόνος είσαι εξευτηρισμένος. Ωραία. Κάνουν πηγαδάκια και είναι ο Τούντορς με τους γουστάρουν. Δεν μου λες, ωραία. Συμφωνώ. Και όχι πάρε παίκτες κανονικούς χωρίς να έχει κλίκες μέσα η ομάδα. Γιατί την ψηλιάζουμε τη δουλειά του. Έχει κλίκες η ομάδα. Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει. Να κάνουν κανονικά, να σοβαρευτούν. Βρε, όποιον θέλει σφαίρε εδώ πέρα, όποιον θέλει σφαίρε, πρωτάθλημα δεν παίρνει σου λέω αν δεν αλλάξει η δομή του ποδοσφαίρου. Δεν μιλάω για πρωτάθλημα. Άσχημα, σου μιλάω να τουλάχιστον να είσαι σοβαρός έξω στην Ευρώπη και να μπορείς να κυνηγήσεις άνετα τη δεύτερη θέση. Με αυτές τις ομάδες τώρα έχει Παναθηναϊκό, μου βγαίνεις πέμπτος και έκτος μου τώρα. Κάτσε, δεν βγήκε, ακόμα δεν τελείωσε η χρονιά. Τέλος πάντων. Ναι, εγώ δεν πιστεύω ούτε UEFA να βγούμε στην Τζόρταν. Φυσικά. Άμα δεν πιστεύεις λοιπόν, και αυτό το πράγμα, τι κάνω. Λοιπόν, να μην πολλά, κοίταξε, θα φανεί στο θα χρόνο φανεί. Που θα έρθει τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι καλές γιορτές υγείας στα δικά σας πρόσωπα και κάποια στιγμή μπορεί να περάσεις εδώ και από κοντά, θα αποθύπησα να μπαγάσα. Να πω, να περάσεις με την Πουπού, βεβαίως.
Θα περάσουμε ρε παιδί μου, αλλά λόγω στη βενζίνα και τα φράγκα, γιατί είμαι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους, όλο το Μετρόπολη και στο Γιαννάρα, τα λέμε, γεια σας. Αυτό το θηρίο, αυτό το θηρίο, πόσες δουλειές μπορούσε να κάνει με αυτό το σώμα που έχει, με αυτή τη δύναμη και με αυτή την καλή την ψυχή. Καλό παιδί ο Νίκος. Τι καλό παιδί ρε. Και η κοπέλα του, πώς τη λένε, η Μπουμπού. Καλά παιδιά ρε. Ένα θηρίο μέχρι εκεί απάνω, ένας μειώδης άντρας, ένας γίγαντας. Το ξέρω, δεν θυμάμαι μια φορά που μας έφερε και τα χειροπιτάκια, τι μας έφερε. Πόσες δουλειές μπορούσε να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Σαρμαδάκια είχε φέρει, τι είχε φέρει μια φορά. Είχε κάνει Μπουμπού κάτι σαρμαδάκια. Ναι. Λάχανο σαρμάδες, ναι. Ρε Τζόρνταν, άνθρωποι των σπηλαίων, λέει ένας φίλος. Άκου των σπηλαίων. Λοιπόν, έμαθες και μπάσκετ, λέει. Άμα σε πάνε στο παλατάκι θα φωνάζεις γκολ. Εγώ. Σταμάτα τις σύντριχες, φίλου... δεν μπορείς να νικήσεις το αμαίο, λέει. Θα πας στην τελικό με τον εξάστερο, ναι, λέει. Εγώ είμαι και του Σαλονιού, είμαι και του Αλονιού, να ξέρεις. Του Αλονιού είσαι. Ρε πρόβατα, λέει ο Τζόρνταν, λέει ότι έπρεπε να καθαρίσουμε νωρίτερα το παιχνίδι, αλλά στην κρίση που να το καταλάβουν. Μας ναι. Ελληνικά το λέει. Ελληνικά... βέβαια, ελληνικά το λέω. Να εξηγήσουμε τι σημαίνει τρύπησε τα αποδυτήρια με εθνικές και τέτοια, φίλε. Μέχρι εκεί μπορούμε να μιλήσουμε. Ας μιλήσει και κανένας άλλος, δηλαδή. Άλλοι τι κάνουν, δημόσιες σχέσεις. Δεν πειράζει. Ράπα αληθεύει ότι μετά το ραπτό.gr ο Ανδρώνης ετοιμάζει site στοιχήματος με όνομα Μόσχο Μπετ. Σήμα το μουσχάρι, λέει, και συνέδρο τον κόκκινο για να μην κλαίει. Αντερφή από εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έκλεισε τον Ολυμπιακό ο Βέλιος, αλλά πριν ένα μήνα έλεγε εγώ θα μείνω στον Ηρακλή, αλλά τώρα λέει το σκέφτεται. Το πιο πιθανό είναι εκεί. Α κάνει, ρε. Να πληρωθούν οι παίκτες, απλήρωτοι είναι. Δύο μήνες απλήρωτοι είναι. Κανείς δεν πληρώθηκε. Ούτε το πριν πληρώθηκε. Ποιο πριν? Ένα εκατοστάρικο. Δεν του έταξε με την νίκη του Παναθηναϊκού. Δεν το πήρανε. Δεν το πήρανε. Ούτε ο Παπαδόπουλος πληρώθηκε, ούτε οι ποδοσφαιριστές. Δύο μήνες. Πρέπει να πέσουν λεφτά, πώς θα γίνει. Πέσουν λεφτά, τα και όταν σας λέει ο Τζόρνταν, δώσει τη εισιτήρια να πάει ο κόσμος να πάρετε λεφτά, να τον ακούτε άλλη φορά. Εντάξει. Τελευταίος για σήμερα, καλημέρα. Ωχ, μπλέξαμε. Μπλέξαμε. Καλημέρα, φίλε. Σας ακούει από το ίντερνετ. Ναι, γεια. Ωχ. Γεια, φίλε. Δύο. Ναι, ναι. Με κουτέ. Ναι, σας ακούω, αλλά κλείς το ραδιόφωνο σου, να σε ακούμε καλύτερα. Έκλεισε το τηλέφωνο αυτός. Ωραία, πώς τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα να σε πει για μπάσκετ αυτός, Αυτός. Γιατί ο άλλος που είναι καλά, ένας μόνο πήρε για μπάσκετ που ήταν αθλητής. Ναι. Ο άλλος τι να πάρει. Ο άλλος τι να με πει. Πάρουμε κανένα κόμμα. Είμαι παοξής μπασκετικός. Άμα πάρει κανένας, αλλιώς θα πάρουμε τον δρόμο. Ελεύθερες οι γραμμές. Πάμε να φάμε καμιά μακαρονάδα. Κάνα πατσά να φάμε. Δεν κάνει πολύ κρύο. Ρε. Τον είπα χθες, προχθές πήρα τον Δημητράκη χρόνια πολλά. Τον είπα. Αλλάζει. Αλλάζει ο καιρός, λέει. Θα πέσουν χιόνια, θα πέσει η δημοκρασία. Κάνα Μπούκοβο, κάνα αυτό, έτσι. Σωστά. Χαιρετίσματα εδώ, Δραγωγία, τον είπα τον Δημητράκη. Πάμε. Πάμε, λέει. Ακούει αυτός. Ποιος? Ο Δημητράκης. Πάμε το. Ναι. Θυμηθούμε τα παλιά λίγο, ρε φίλε. Πάμε στο τελευταίο τώρα. Ναι. Ωχ. Έλα, Κωστά. Ρε φίλε, κλείσε το τηλέφωνο. Όχι το τηλέφωνο. Έλα, μ' ακούς. Η πόρτα τρίζει γουργουρ. Έλα, φίλε, ναι, σε ακούμε. Ναι, ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ήθελα να σου πω για τον μπάσκετ. Ναι. Ωχ. Ότι επειδή το είδα τελευταίο δεκάλεπτο, Αργιανός είμαι μπασκετικός. Ωχ. Και επειδή γνωρίζω καλά τον μπάσκετ. Εσύ τι να γνωρίζεις, μπάσκετ γνωρίζεις, δεν μπορεί να σε πούμε κουβέντα. Τέλος πάντων, εντάξει. Να ξέρεις ότι δεν έπαιξε τόσο, άσχετα αν αυτή η φάση είναι ελεγχόμενη φάση. Είναι. Ναι. Είναι ελεγχόμενη φάση. Ο εκφορητής είπε βήματα είναι στην κρίση του. Ναι. Έδωσε τρεις βολές. Το μάτσο όμως τελείωσε με τέσσερις πόντους. Δεν τελείωσε με τρεις. Ναι. Τι λέει. Που σημαίνει ότι και αν δεν υπήρχαν αυτοί. Σοπαρε μεγάλη, είσαι και μπασκετικός τώρα εσύ. Ναι. Άκου, μπορεί να έχει άλλη ροή το μάτσο. Ναι, άμπραβο. Γιατί δεν το λες. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν σίγουρο ότι θα κέρδιζε ο Κρόνος, πώς το λένε, ο Φάρος. Όχι, ο Κρόνος ήταν. Αυτή η ομάδα του Φάρου είναι μέτρια ομάδα, να ξέρεις. Φυσικά. Είναι καθαρά μια καλή ομάδα Α2. Δεν έχει ούτε ξένους ούτε τίποτα. Μπαίνει κάτι με το Μακομακάριο. Λοιπόν. Στην προηγούμενη φάση πριν το τρεις βολές δίνει δύο βολές στον ΠΑΟΚ σε λεγόμενη φάση εκτός φάσεως. Δέστε το βίντεο. Στην προηγούμενη φάση πριν το τρίποντο τις τρεις βολές δίνει κάτω από τη ρακέτα που έβγαλε. Εγώ σε πρόλαβα πάντως. Ναι. Τι με πρόλαβες? Τι σε πρόλαβες? Είπα στην αρχή της εκπομπής. Θα χαρούν κάποιοι άλλοι τώρα οι αντίπαλοι. Όχι αγόρι μου, δεν το λέω για χαρά. Να ξέρεις ότι εγώ πιστεύω και... τώρα βγήκες ρε φίλε και μου λες ότι με τέσσερις κέρδισε η ομάδα, δεν λέει να κερδάγε. Τώρα τι είναι αυτά που λέει. Άλλη ροή θα είχε το παιχνίδι.
ενδεχόμενα να είχε άλλη ροή. Σίγουρα θα είχε άλλη ροή. Την μπάλα την είχε ο Πάουκ. Ήθελε 30 δευτερόλεπτα, 35, 40 πόσο ήταν. 37, ναι. Ναι, το οποίο δεν ξέρει αν θα κέρδιζε ο Πάουκ πάλι. Δεν το ξέρει, αλλά την μπάλα θα την είχε ο Πάουκ. Ναι. Να ξέρει όμω ότι και οι παίκτες του Πάουκ με τον τρόπο που παίζανε δεν του ενδιαφέρει και πολύ το μάτσο. Εγώ έτσι κατάλαβα. Έλα μου, εντάξει, τα πουλά τρέχουν τώρα. Καλά κάνανε τώρα. Ναι, γιατί σου λέει ότι και άμα πάμε 99% καλά κάνανε μωρέ τώρα που να τρέχουν. Εντάξει τώρα δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω. Αβοήθητη, απροστάτευτη. Όσο για το ποδόσφαιρο, ναι. Δεν λαμβάνετε υπόψη σας όλοι ότι ο Πάκο πάει σε τρία μάτια στην Αθήνα. Ενώ η ΑΕΚ τα έχει τρία μέσα. Και μέσα πάει χειρότερα απ' έξω, να ξέρεις. Η ΑΕΚ έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να βγει δεύτερη. Θα έρθει ο Μπερμπάτοφ να τους διαλύσει. Κοίταξε τώρα μιλάς πάλι σαν Αριανούς. Προχθές έχασε από τη Λιβαδιά η ΑΕΚ, ας πούμε. Δεν είναι, δηλαδή τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ναι, αλλά και ο Πάουκ έχει κάνει χει με τον Πανετολικό και τα λοιπά. Αλλά σε έχει τρία ντέρμπι μέσα στην Καλογρέζα εύκολα, δεν θα φύγουν πότε πολύ. Αν το θυμάσαι. Λοιπόν, ένας φίλος μου ο οποίος έχει παίξει μπάσκετ στην Αλφα Εθνική και ένα από τα καλά ονόματα πριν κλείσει, το λέω να ξέρεις, έπαιξε και στον Πάουκ τώρα, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: ο Φάρος έχει 7 παίκτες που πέρσι έπαιζανε Α1 και φέτος απέκλεισε 3 ομάδες. Ναι, αλλά σηκώθηκε ο Βασιλιάδης 3 φορές τελευταίο 5 λεπτό και δεν έβαλε τίποτα. Έτσι δεν τα παρατήρησες αυτά. Σίγουρα. Βασιλετικός Παουτζής. Όχι, αυτός είναι Αριανός. Ο Παπαμακάριος πήρε 5 βολές, ήταν 5 στα 5. Αυτά για ένα παιδί που παίζει στο Κερατσίνι. Ας ήταν μαλλιώδης ο Παπαμακάριος, είναι ένας μέτριος παίκτης. Έβαλε 5 στις 5. Δεν έχασε ούτε μία βολή. Έχει σημασία. Καλό βράδυ. Επόμενος τρίτος από το τέλος πήρα να δεις. Έλα φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Χρόνια πολλά. Και είναι και αίτητο στην Α2, λέει ο φίλος. Ναι, εντάξει, θα το γλυκάνεις τον πόνο σου. Χρόνια πολλά, λέγε. Ναι, φίλε, χρόνια πολλά. Ναι. Χρόνια πολλά στο Τζόρνταν, στο φίλο μου τον Γιάννη Χιλιτίδη. Επίσης. Σε σένα, Ρατόπουλε. Ευχαριστούμε, φίλε. Ναι, δεν πήρα να μιλήσω εγώ ούτε για μπάλες, απλώς πήρα να σας ευχηθώ. Καλά έκανες, φίλε. Καλά έκανες. Καλά έκανες. Με υγεία. Είμαι ο Νίκος ο Σικυρωτάς από Κομωτινή, με ξέρω, Γιάννη. Τι λένε Κομωτινή? Τι να πει ησυχία. Λαγματζούν, ντρόζερε, λαγματζούν. Αμέ, γιατί όχι. Τι λέει, πότε ήταν τη κατά εδώ πάνω. Εγώ. Ο Τζόρνταν. Δεν ξέρω τώρα το πρόγραμμα, ξέρω εγώ το Γενάρη. Δεν ξέρεις, κάπου τέλη Γενάρη, κάπου εκεί. Έγινε καλός. Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά, φίλε, καλή δουλειά να έχεις. Να προσέχεις. Να σε καλά, ευχαριστώ. Θα βγάλει πολύ, κρύο, λέει η Έμι. Κοίταξε, να είσαι κουκουλωμένος εκεί πέρα. Είναι δύσκολες οι δουλειές αυτές. Κάθεσαι εκεί, φυλάς. Όπλο δεν έχεις, την πέφτει ο άλλος. Δύσκολα είναι. Δύσκολα είναι. Τι να τον πέσει, τι να τον κάνει. Πρώτο-τελευταίος, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Δεν βρίσκω άκρη. Έλα, φίλε. Δεν υπάρχει ελπίση. Πάμε στον τελευταίο. Καλημέρα. Νάτος. Νάτος. 90. 90. Και 90. Ας. Κάτσε πρόβλημα. Εσύ κάτσε καλά. Μην προσβάλλεις ο φιλαράκι μου τον Γρηγόρη. Πάμε στο τελευταίο, άντε παράγελος ένας. Ας το κόκκινο. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι το μιμείτε, δεν τον... βέβαια το μιμείτε. Κι άλλος μιμείτε εμένα. Εγώ μιμούμαι τον Γκάζι. Το έχω κάνει τον Γκάζι πολύ. Λοιπόν, δεν υπάρχει, μισό λεπτό. Ναι, αλλά. Έτσι είναι ακριβώς. Έλα, φίλε, ρε, καλημέρα. Τελευταίο. Ναι, φίλε, ακούμε. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Και το Τζόρνταν. Επίσης. Έτσι. Χρόνια πολλά. Κωσίμα, ο Φώτης, ρε, την Νεάπολη. Από τον Πέλο που σε είχα πει. Για τον γιατρό που μιλήσαμε. Μπράβο, θυμάμαι. Ναι, ναι. Ναι, ρε Κωστή μου, αλλά η ώρα εκείνη που πάμε μια και τέταρτο και μια μισή χορηγούμε εκείνη την ώρα. Παπαγεωργίου, κατάλαβες. Τι κάνεις εκείνη την ώρα, είσαι στο... είσαι στο... ναι, είσαι σε... ναι, ναι. Εκείνη την ώρα δηλαδή δεν μπορείς. Ναι, να σε πάρω ας πούμε μια μισή έτσι, δύο παρά. Ναι, 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 ναι. 20, ας πούμε. Ναι. Και το γιατρός γύρισε, ήταν αυτή μετά την πρωτοχρονιά. Ο γιατρός, τι ειδικότητα είχαμε πει. Είναι νευροχειρουργός, ο Βάσαλος. Και το Σπύρο με λες. Ναι, ναι, ο Σπύρο. Δεν ξέρω αν, δεν ξέρω. Πολύ καλό παιδί. Με τον Ζωγράφο που τον είπα. Ναι, 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 θυμάμαι. Είμαι χόλατα την Νεάπολη με τον Μπέλο που έχω κάνει πολλές. Θυμάμαι τις μπουνιές που παίζατε εκεί, τις...
Ναι, τα ωραία λόγια. Ναι. Κοίταξε, δεν ξέρω άμα είναι ο γιατρός στην Αθήνα. Μπορεί να κάνει διακοπές, δεν ξέρω, δεν το πήρα τηλέφωνο. Μου έχει δώσει ένα βιβλίο και το διαβάζω αυτές τις μέρες. Να σε πάρω καλύτερα από τότε. Είναι Αθήνα, είναι Αθήνα με λέει ο Γιάννης, είναι Αθήνα. Είναι Αθήνα έτσι. Ναι. Να πάρω δηλαδή από εβδομάδα που θα περάσει πρωτοχρονιά, Κωστή μου. Εγώ Δευτέρα να πάρεις. Εγώ λέω να με πάρεις ένα τηλέφωνο, να σου δώσω το τηλέφωνο του, να μιλήσετε μαζί, ακόμα καλύτερα. Ναι. Θα επικοινωνήσει μαζί του καλύτερα. Κοίταξε, άσε μου το τηλέφωνο το δικό σου, να μπω εγώ διαμεσολαβητής. Τη Δευτέρα όμως, Δευτέρα θα με πάρει. Το καλύτερο απ' όλα. Δευτέρα. Ναι, Δευτέρα. Όχι, και τον Τζόρνα θέλω να το ρωτήσω κάτι, και δεν δραμηνός, έτσι. Ναι, δραμηνός είναι από το. Το Μιχάλη το δραμηνό το θυμάται με τη Χέτη. Το Μιχάλη το δραμηνό με τη Χέτη, το θυμάται. Δεν μπορεί να θυμηθεί, μπορεί να το ξέρω, δεν μπορεί να καταλάβω τι λες. Με παιδέ, με σχαρτάδο, παλιά μιλάμε τώρα. Α, ποιο Μιχάλη. Κάνα κομμάτι, λέει, στην Κερκίδα, ναι. Καλεκλάδος, όταν με τα κοτάκα παντελόγια είμαστε με την κάλτσα. Μάλιστα, κάτι με λέει τώρα. Κάλτσα, άσπρη, μου ουρακοτάγκου κατάσταση. Ναι. Έτσι είμαστε. Γελάζω. Γελάζω. Έτσι είμαστε. Ουρακοτάγκου κατάσταση. Κάγκουρες μας λέει πολύ. Ναι, κάγκουρες. Ναι, κάγκουρες. Καλημέρα, παιδιά, τους έλεγες. Έλεγες. Αγριεμένος, έτσι. Είμαι ο χώρα το λαδός, αλλά βιάζει το κυρικά σιρακλάκια και δεν μ' αρέσει. Ναι. Γιατί είμαι 42, έτσι. Εντάξει. Και πρόλαβα καλά, γούσα έτσι. Και ο Τζόρνταν, ναι. Κοίταξε να δεις, να είναι και λίγο αντικειμενικός. Είναι. Να ακούει, να κάνει, είναι καλό. Θυμάσαι που σε μίλησα την άλλη φορά. Σε μίλησα πολύ ωραία, πιστεύω, έτσι. Δεν θυμάμαι. Δεν έβρισα. Όχι, δεν ήσουν τώρα εσύ. Δεν ήσουν τώρα εσύ. Δεν ήσουν έτσι, με τον Κώστα που μίλησα. Μια ώρα, άρα μίλησες. Μίλησες πολύ όμορφα, βέβαια. Δεν έβρισα κανέναν πρόεδρο. Εγώ με επιβουλινού πήγα στο ΠΑΟΚ, έτσι, που λέγαμε ΠΑΟΚ, ΑΟΚ και ΚΑΠΑ. Ναι. Δεν το έλεγα εγώ. Όλοι το λέγαμε, ήμουν ατσιμέντο και πολλοί βλέπω, πολλοί παίρνουν, έχουν γίνει όλοι αυτοί προπονητές τώρα. Ναι, το έχουμε εμείς αυτό, το έχουμε. Πάντα το είχαμε. Τι είναι αυτό στον ΠΑΟΚ να μην τρελαθώ, ρε εσύ. Τι είναι αυτό, ρε εσύ, τώρα, δηλαδή. Αυτό το έχουμε εμείς, πάντα το είχαμε αυτό, ρε φίλε. Πάντα, και ξέρεις κάτι, τρελαίνομαι δηλαδή με αυτό το πράγμα, να πούμε. Γιατί σαν ντέρμπι... Εσύ με πηγαίνανε εκεί πέρα στην 5-6 να και... πούμε καλά που ήταν η Μηχανιώνα και κρατούσε λίγο έτσι λίγα άτομα. Για να μην λέμε και ψέματα. Καλά που ήταν η Μηχανιώνα. Σε λέει τώρα. Χώρα, ναι. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Στα τέλη πώς ήμασταν. Στο 1-3 με τον Σινάε που πήγε ο Ντέμις. Κοντός δεν ήτανε. Μέσα είμαστε. Έβαλε δύο παλάκια μέσα στην τούμπα. Ναι. Το Μάγκενο Γιουγκούδη. Ναι. Έτσι. Ναι. Να βάλε δύο παλάκια. Τα βάλε. Έτσι. Και δεν έγραψε ΑΕΚ από πάνω, έκανε το δικαίωμα όλα τα του ΑΣ, περίμενε γιατί στον ΠΑΟΚ να έρθει. Στο λέω και το ξέρω αυτό. Και για τον Βρίζα ξέρω και για τον Ζαγοράκη, ξέρω τι ομάδες είναι. Και φάγανε μετά στον τελικό του... Για πες τα ρε μεγάλε, τι ομάδα είναι. Ο Ζαγοράκης είπα, ξέρασε τώρα, ό,τι να με πει δεν είναι. Ο Ζαγοράκης είναι αγορίνα μου, να πούμε... Ο Ζαγοράκης είπα, ξέρεις, μην μιλάς. Ας το να μιλήσει. Ο Βρίζας ήταν Ολυμπιακός, σου λέω εγώ τώρα. Ο Ζαγοράκης είναι, πήγε στην... Εγώ θα σε πω, για να μην δώσει τα λεφτά, δεν υπήρχαν τότε, πήγε στη Λέστερ, γύρισε και έγινε μαμουνιά μισό χρόνο. Πού κολλάει αυτό, αυτό δεν κολλάει αυτό. Ναι, και... Πήγε στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Και έτσι, λοιπόν, τι ομάδα είναι πες μας. Ο άλλος ο δικαίωμαλος είναι από κάτω τα βλάκη. Όχι, λάθος κάνεις. Εγώ κάνω λάθος. Εγώ τι να σου πω, έχω παιδιά τα οποία ήταν συμμαθητές στο σχολείο πάνω στις Κρινίδες. Με γνωρίζω τώρα πολύ καλά. Τι να σου πω τώρα, εγώ έχω φίλους του εκεί πέρα. Όπως ο Βρίζας. Ο άλλος ήταν Ολυμπιακός, να ξέρεις. Ήταν. Ο αδερφός ήταν Ολυμπιακός ο Βρίζας. Ναι. Μέχρι τα 11 του 12. Αλλά έγινε Παοξάκη. Το αδερφάκι του έγινε Παοξάκη. Ο ποιος. Τα 11-12. Ποιος. Ο Βρίζας. Εχθές τον είδα στη Χρυσούπολη ήμουνα. Ο Βρίζας. Και ρώτησε το να πέσω. Ο Μελαχρινός, εχθές του Μάκη το καφενείο εκεί στην τράπεζα. Στη Χρυσού, μας ακούν τα παιδιά, χαιρετίσματα κιόλας. Εχθές τον είδα. Άρχισαν πάλι. Όχι, του λέω εγώ, ήταν Ολυμπιακός μέχρι 11-12 χρονών. Με τον Γιαννούλη κολλητός. Δηλαδή ο Ζαγοράκης 12 χρονών στον τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
πανηγύρισε τα γκολ του, του Κώτη και του αυτού. Ο Ζαγοράκης ήταν παοξής μικρός, ακούστε τι σας λέω από μικρό παιδί. Εντάξει, πήγαινε στο μικρό καφέ στην Καβάλα, άντε να σας λέω να μαθαίνετε τώρα. Το οποίο το είχε φίλος μου. Στην Ερυθρού Σταυρού πάνω ήταν το μικρό καφέ, ένας από αυτούς που το είχαν, από τους τρεις ήταν φίλος μου, είμαστε φαντάρι μαζί. Και γίναν και κουμπάρι μετά, άντε τώρα. Λοιπόν, τέλος, τέλος, γλυκό αγόρι, Δευτέρα. Άιτε, θα ακούτε όταν σας μιλάνε Δευτέρα, εδώ, να μαθαίνετε. Δεν Δευτέρα, είναι έτσι. Θα μας πάρεις τηλέφωνο. Τι ήτανε, παοξής ήτανε. Βεβαίως. Πάμε στον τελευταίο. Εντάξει, βεβαίως. Φυσικά. Έλα, φίλε. Έλα. Μιλάω, Κωστή. Μάλιστα, ναι. Άντε, ρε, Κωστή, τώρα. Τώρα τα πούμε όλα. Πήρα τηλέφωνο να σκίσω τον Τζόρνταν, μπορώ. Βεβαίως. Έτσι. Μπορώ. Με επιχειρήματα, με τεκμηριώσεις. Ό,τι γουστάρεις. Φυσικά, ναι. Ωραία. Μπορώ να σε αποκαλέσω με επιχειρήματα αφού θα εξηγήσω μετά ότι είσαι ο πάθος του Ολυμπιακού. Τι γελάς. Ναι, πώς δεν μπορείς. Μη γελάς, λέγομαι Γιώργος, είμαι 7η δεκαετία ζωής από το προσφυγικό κουλέκαφε ο πάθος του ΠΑΟΚ. Για πες μου, πάρω. Είμαι τυχερός γιατί έχω ζήσει τη μεγαλύτερη χαρά που έχει η ομάδα μας, το 04 ήμουν παρόν. Κάτω. Το 76, την άνοιξη του 76, το βαλερικό στάδιο. Το λέω αυτό για να μην θεωρηθώ προβοκάτορα. Το έχω δει σε βίντεο αυτό το παιχνίδι. Το έχει δει σε βίντεο, ήμουν παρόν την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι, οι Ολυμπιακοί δεν φεύγανε. Ναι. Διώξαμε τον Μπάκιχαμ, οι παίχτες μας πήγαν στα αποδυτήρια, το χειροκρότημα τους γύρναγε πίσω και ένα φοβερό πράγμα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού παραμείναν όλοι στις θέσεις. Χειροκροτάγανε. Ναι. Στο λέω αυτό. Το είδα σε βίντεο. Ναι. Εγώ ξέρω ότι σπάσαν τον Πούλμαν. Έτσι με το είδα σε βίντεο. Στο γήπεδο χειροκροτάγανε. Δεν ξέρω στο γήπεδο τι κάναν. Το Πούλμαν πάντως μια φορά το σπάσανε, με είχε πει ο Φουντουκίδης ο συγχωρεμένος. Επειδή το 98 μετά τις ταμιακές διευκολύνσεις, επειδή είναι φίλος μου ο Τσίντογλου, πέρασε ο Παπαδόπουλος από το μαγαζί και μου είπε. Κάτω στα λαδάδικα τα ψηλικά, τα αυτά που είχε. Μπράβο, το ξέρω προσωπικά. Μπράβο, είναι φίλος μου. Μπράβο. Μου είπε ότι πέρασε από εκεί. Τότε σταμάτησε να σου πω, σταμάτησε το γήπεδο, γιατί είχε πει, πέρασε από το μαγαζί και είπε, μου λέει ο Τσίντογλου, ότι όταν το τέτοιο το Λιλία κουμπίσει, λέει τυρί, φυσικά και το γίνεται τυροκομείο. Άρχισε να εννοηθεί αργότερα, όπως επιβεβαιώθηκε μετά, ότι υπήρχαν οι ταμιακές οι γνωστές τις διευκολύνσεις. Ναι. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Τζόρνταν. Αυτό που κολλάει, γιατί το είπες αυτό. Κολλάει αυτό γιατί τότε σταμάτησε το γήπεδο. Ενώ όσοι, για μένα όσοι πηγαίνουν ακόμα στο γήπεδο με αυτό το καθεστώς, όπως και εσύ, το είπα προσχηματικά βέβαια, δεν είσαι οπαδός του Ολυμπιακού, θα σου πω... Όχι, τον Τζίντογλου γιατί τον αναφέρεσαι, επειδή το είπε αυτό δηλαδή. Το ανέφερε, ναι, ναι, για απόδειξη. Ναι, το ξέρω. Η ομάδα μας, Τζόρνταν, είναι όχι μαχαιραγώγηση συμφερόντων του πρόεδρου του Κόκαλη, του Μίλου Τσίντρακόμ. Και στο λέω αυτό γιατί από το 1996 που στήσαν τον ποδόσφαιρο Κόκαλη με τον... με τον Καγκάτσι, τα παιδιά τους γνωρίζονται. Και σήμερα, δυστυχώς που το λέω, θα σας πω τέσσερα παραδείγματα τώρα, η ομάδα άγεται και φέρεται σε συμφέροντα αυτού του κυρίου, ο οποίος κύριος, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να έχει, εκτός από τον Ατρόμητο και τον Αστέρα και την ομάδα μας, οχήματα χειραγώγησης, προκειμένου να μαζεύονται οι πόντοι, οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουν, να ωφελούν τον Ολυμπιακό τους, ώστε να μην παίζει το Champions League προκληματικά. Γιατί δημιουργείται εκτός από τα χρήματα βγαίνουν και οι υπεραξίες των ποδοσφαιριστών. Πάμε τώρα να στα πω τα πράγματα ένα. Τον κύριο τον Ιβάν τον Ιγνατίεβη το 2012 την άνοιξη που ήρθε εδώ, τον φέρανε δύο παδί του Ολυμπιακού. Αύγουστο. Καμία σχέση. Άκου τώρα, θα μιλήσει μετά. Τα ονόματα αυτών των κυρίων είναι Σίμος και Δίκογλου και Αντώνης Σαμαράς. Ο ένας είναι καρεκλάκια στο μπάσκετ και ο άλλος καρεκλάκια σε επισοκράτικο καλή όλα τα χρόνια που δεν ήταν πολιτικός στον Ολυμπιακό. Το προσπερνάω αυτό και φεύγω. Κανένας από τον ΠΑΟΚ. Πάω στο 2014, Νοέμβριος μήνας, είμαι στο γήπεδο Καρδία Ηλιούπολη, βλέπουμε το παιχνίδι. Όχι, γιατί είπες και... είναι φίλα του Ολυμπιακού, υπάρχει λόγος, ο Σαμάρας και όλους. Και λοιπόν... Είναι φίλα του Ολυμπιακού. Εντάξει, και... Θα καταλήγουμε πάντα στον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι σήμερα έχουν για τους ανθρώπους, τα παιδιά της επόμενης γενιάς. Και ο Παπανδρέου ήταν Ολυμπιακός, αλλά το πρωτάθλημα το έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Άκου, ναι. Μην με διακόψεις. Ναι. Θα ολοκληρώσω και εσύ θα μου πεις ότι φίλε μου, έχω άδικο ή δίκιο ή τέλος πάντων. Είμαι υπερβολικός. Ναι. Πάω στο 14. Βασίλης Κυριζοδήμος, ραδιόφωνο και εφημερίδα. Μέτρο, εφημερίδα, ραδιόφωνο. Τρία άτομα, Τεβεκέλης, Πολιωτόπουλος και τέτοιος και Γκαγκάτσης, δουλεύουν για τα συμφέροντα του Ολυμπιακού. Τρία άτομα της διοίκησής μας. Δεν βγαίνει κανείς να διαψεύσει, και στον Ιορδάνη το είπα ο Σκυριζοδήμος και στον Κανελάκη. Νοέμβριο του 2014. Δεν βγαίνει κανείς να διαψεύσει, Τζόρνταν.
Ο Τεβεκέλης. Βγαίνει ο Τεβεκέλης και λέει: άκου τώρα, σαν να λέω το Ραπτόπουλο, εγώ ότι είναι παιδεραστής, και βγαίνει ο Ραπτόπουλος και μου λέει: όχι, λέει ψέματα. Βγαίνει ο Τεβεκέλης και λέει: όχι, ο κύριος Χρυσοδήμος λέει: άσε, θα πει στο τέλος. Λέει ψέματα. Το προσπερνά αυτό. Πάμε τώρα στον Αύγουστο και ο Κωστάκης μπορεί να. Θα τα ξεχάσω αυτά όμως, πρέπει να τα σημειώσω, τι να σε ρωτήσω. Ναι, και αυτό σου είπα: πάρε μπλοκάκι. Πάμε στον Αύγουστο του 2015. Βράδυ Αυγουστιάτικο, ακούω τον Κωστή, βγαίνει και ο Πετρωτός. Τέρμα Πετρωτέ, τέρμα Κωστή, τέρμα οι μεταγραφές, τέρμα οι μεταγραφές. Ένα φοβερό πράγμα, μετά από 24 ώρες, Θεοδωρίδης, Γκαγκάτσης, μιλήσαν, Κωστή, μπορείς να μιλήσεις, να πούμε, και μετά από 24 ώρες μαθαίνουμε να πούμε ότι του είπε του Γκαγκάτση ο Θεοδωρίδης, ο Κωστής τα είπε αυτά. Ναι, ο Μπερμπάτοφ, ναι. Εκεί πέρα, βάλτε ένα αστερίσκο και θα το περάσω εγώ. Και ενώ έχουν τελειώσει τώρα, δημόσιος διάλογος, ο Κωστής δίπλα είναι. Ξαφνικά μαθαίνουμε μετά από 24 ώρες να πούμε ότι ο Μπερμπάτοφ μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Ο Κωστάκης το λέει λίγο πιο χαλάρα. Ο Αντωνιάδης του τα λέει να πούμε. Έχει δίκιο ο Αντωνιάδης αυτά. Τρίτη απόδειξη είναι αυτή. Και η τέταρτη είναι το 2013. Μια διοίκηση και των Καφατζίδων, οι οποίοι κατορθώνουν να διώξουν ένα προπονητή που ήταν με ένα πόδι να πούμε να φύγει. Αυτή λοιπόν η διοίκηση, αν είναι ποτέ δυνατόν, να βρει να πούμε τον παραβατικό παίκτη της Μέταλλιστ, ο οποίος να πούμε μας τον βρήκε ο Σιτιακόφ να πούμε, και κερδίσαμε την έσταση. Θεοδωρίδης την έκανε τη δουλειά, μαζί πάλι με τον Μάκη Καγκάτση, προκειμένου να περάσει η ομάδα μας να πούμε τους ομίλους και να ωφεληθεί ο λόγος Ολυμπιακός. Να εποφεληθεί ο Ολυμπιακός για να παίζει πρωτάθλημα. Οι τρεις ομάδες αυτές να ωφελεί το Λοιπόν, να σε πω εγώ άλλα 10 τέτοια μα είναι. Άκου τώρα, άκου. Μας κάνετε κεφάλι. Όχι. Δεν θα έπαιζε προκληματικό. Θα έπαιζε να πούμε κατευθείαν. Άκου τώρα. Όχι, αυτό δεν λέει κάτι. Αν περνούσαμε εμείς, ο Ολυμπιακός θα έπαιζε στους ομίλους. Πάλι θα παίξει στους ομίλους. Ναι. Αυτό είναι για όφελος του Ολυμπιακού, δεν είναι για. Όχι, αυτό είναι δικό σου σενάριο. Δεν με λέει εμένα τίποτα. Θα σου πω κάτι εγώ τώρα, πρόσεξε να δεις. Πρώτον. Μα σου είπα 4 επιχειρήματα. Θα σου πω εγώ 14 άμα θες. Πρώτον, Ανδρέας Παπανδρέου ήταν Ολυμπιακός και τον πρωτάθλημα. Δεν κάτσε να ακούεις τώρα. Μην με κάνεις τώρα. Σε άκουσα με βλάβη. Λοιπόν, Ανδρέας Παπανδρέου ήταν Ολυμπιακός και τον πρωτάθλημα τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Πρωθυπουργός της χώρας, έτσι είναι. Πάμε παρακάτω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ασχολείται με το ίσκι και τις γυναίκες. Γιατί ο Σαμαράς με τι ασχολείται, συνομίζεις να πούμε, για πες. Ναι. Ήταν Ολυμπιακός και τον πήραν το Δήμο του με τον Μιχαλολιάκο, ρε, με τον αυτόνα τώρα. Τι μου λες τώρα. Τι είναι αυτό που λες τώρα εσύ. Έχασε τον Πειραιά αυτός, έχασε το αυτό να πούμε. Πρόσεξε. Είπες να μιλήσεις τώρα. Μισό λεπτό, τι θες να πάρει. Μισό λεπτό, περίμενε να τα ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, είπε λες ο δικός μας ο Σχιζοδήμος, έτσι δεν είναι. Είπε δουλεύει. Ναι, λέω εγώ τώρα. Πρόσεξε να δεις. Λέει για τον Τεβεκέλη, ο Τεβεκέλης είναι Αριανός. Τεβεκέλης, λέει για τον Μάκη τον Καγκάτση, είναι άρρωστο παουξάκι, ο Μάκης ο Καγκάτσης. Α, ξέχασα να σου πω. Και δουλεύουν, ψάχνουν ταλέντα αυτοί. Λοιπόν, άκου τώρα, να σου πω εγώ τώρα. Στην άκου να σου πω τώρα, λοιπόν, εδώ να σε βγάλω αυτό τώρα. Πώς το λένε, στις εκλογές εδώ της Ψημή Μακεδονίας. Με ποιον ήταν ο Σχιζοδήμος? Ο Σχιζοδήμος δεν είναι, είναι αντίπαλος πάντα με το καθεστώς πάντα, ανέκαθεν. Ποιο καθεστώς? Ποιος πήρε την ένωση? Ο Γραμμένος. Ποιανού είναι ο Γραμμένος? Α, το ποιο είναι ο Γραμμένος. Ποιανού είναι, ποιος το στήριξε το Γραμμένο, πες μου. Τι ποιος το στήριξε, πιο πολλές ομάδες εσύ. Ο ΠΑΟΚ το στήριξε, στο ΠΑΟΚ το ξέρεις. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Σχιζοδήμος γιατί ήταν αντίπαλος τότε αφού ήταν με τον ΠΑΟΚ? Άσχετο είναι αυτό, ρε. Πώς είναι άσχετο, ρε, φίλε. Κατηγορούμε τον άλλον όπου εμείς είμαστε εκεί. Δεν είναι τώρα άσχετο. Αυτός μίλησε ονομαστικά ότι και οι τρεις υπάλληλοι είναι υπάλληλοι του Ολυμπιακού και αμείβονται από τον Ολυμπιακό για τα συμφέροντά του. Δεν ξέρω, ρε, φίλε. Ο σκύλος εκεί που τρώει γαβγίζει. Τι να κάνω τώρα, εγώ να πω. Τότε να σε πω εγώ, παιδόφιλο, και εσύ να μου πεις λέω ψέματα τώρα. Καταρχήν ο Κεδίκογλου είναι αεξής. Τρίτο λάθος που κάνεις. Είναι αεξής. Με στέλνει μήνυμα φίλος μου διαιτής τώρα εδώ. Αεξής είναι ο Κεδίκογλου. Αλλά φυσικά είναι αεξής. Ο Σαμαράς με τον Σαββίδη είναι φίλοι, το γνωρίζεις αυτό? 15 χρόνια είχε μόνιμο κάτι. Ρε φίλε, εγώ φίλο τώρα τον πρόεδρο του συνδέσμου του Ολυμπιακού στην Θεσσαλονίκη τώρα. Τι άμε πεις τώρα, δηλαδή. Φτάνει, ρε, κακό, πρέπει κι εγώ να είμαι Ολυμπιακός, δηλαδή. Φτάνει. Για τα συμφέροντα του Ολυμπιακού δουλεύουν. Φτάνει. Θα το πάμε. Όχι, ένα λεπτό. Φτάνει, ρε Τζόρνταν. Θες να φύγεις, ρε Κωστή. Όχι, ένα λεπτό. Βαρέθηκα. Κοίταξε, δεν λέει κάτι αυτό τώρα. Άμα είναι ο παδός τώρα μια άλλη ζωή. Είναι όχι μαχαιραγώγησης ή όχι. Όχι, ρε φίλε, μην το βλέπεις έτσι. Όχι. Πήρε πέναλι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, όντως πάνω από τη γραμμή, δεν ήταν πέναλι, όντως, αλλά δεν το πήρε για πάρτι του, ρε φίλε. Δηλαδή, φανερό ήταν. Ο Καγκάτσης με τον Καγκάτση δεν συνεχίζουν να ωφελούν την αυτοκρατορία του πρόεδρου. Ο Καγκάτσης.
Ο Γκαγκάτζης, ρε φίλε, πήγε στον Πανιόνιο, το ξέρεις. Ο Γκαγκάτζης είναι με το Μελισανίδη, ρε φίλε, το ξέρεις. Για τον παπά μιλάμε τώρα. Θεοδωρίδης και Γκαγκάτζης είναι άτομα τα οποία δουλεύουν. Γκαγκάτζης είναι Μελισανίδης Γκλντή, να ξέρεις. Ο γιος, για γιος. Για τον παπά μιλάμε, για τον παπά μιλάμε. Εγώ σου λέω για τους γιος. Θεοδωρίδης και Γκαγκάτζης δουλεύουν. Φτάνει, με πρίξατε να μην πω ότι φτάνει. Να μην κοιμάσαι το μεσημέρι, το βράδυ. Μην βλέπεις όνειρα τέτοια. Φτάνει. Είπαμε πολλά. Πολλά είπαμε, αλλά είπαμε οικοδομητικά πολλά, που φτάνει, λένε. Οικοδομητικά. Φτάνει. Ωραίος είναι αυτός. Μ' αρέσει εμένα αυτός ο φίλος. Βρε και εμένα μ' αρέσει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν κάνει λάθος. Ναι, εντάξει. Τι σοβαρά μιλάς. Εντάξει, δεν είσαι, είστε εχθροί του Ολυμπιακού. Τι είμαστε, φίλοι είμαστε. Εντάξει, ναι. Φίλοι είμαστε. Αν τα παίρνει όλα ο άλλος μόνος του, δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Θα τους κάνετε εντάξει. Δεν γίνεται αυτό. Τελείωσε. Ντά θα τους κάνουμε, δεν ξέρω τι τους κάνουμε. Εμείς θέλουμε. Μόλις πέσει η αυτοκρατορία του Μαρινάκη. Όλες οι αυτοκρατορίες τελειώνουν, φίλε. Το θέμα είναι εσύ να χωθείς. Ναι, μη άλλος πάλι. Τώρα, άλλο κατεστημένο πάλι. Ο Νίκος λέει. Πάλι κλάματα μην έχουμε. Άλλο κατεστημένο, τι να κάνουμε τώρα. Άμα πάει η δουλειά εκεί και φάει. Τέλος. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. 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 Καλό βράδυ, καλό βράδυ.